Είμαι ο δημοσιογράφος Πέτρος Κασιμάτης και έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίσω αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, τιμώντας τον συγγραφέα, τιμώντας τα κείμενά του και αυτά που εμπεριέχονται στο βιβλίο, αλλά και όλους εσάς που νοιάζεστε και ενδιαφέρεστε για το τιμιότερον και αγιότερον που είναι η πατρίδα. Θα πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο «Η ένοχη» του Νίκου Αργυρόπουλου είναι ένα βιβλίο επικίνδυνο. Οι δημοσιογράφοι πέταξαν τη σκυτάλη της ερευνητικής δημοσιογραφίας, αυτής που σπάει κόκαλα, σε μια ερημιά και τη βρήκε ο Νίκος Αργυρόπουλος, φτιάχνοντας αυτό το σημαντικό βιβλίο, παραθέτοντας αρχεία, μνήμες και σκέψεις. Για όλα αυτά και γιατί όλοι μιλάνε για αυτό το βιβλίο, είναι ένα ερώτημα στο οποίο όλοι μας εδώ, οι σημαντικοί συνομιλητές μας και οι συγητές θα δώσουν τη δική τους απάντηση. Λοιπόν, και να πούμε ότι τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον εκπροσωπεί ο αρχιπλίαρχος κύριος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος, διευθυντής της διευθύνσεως Β1 του ΓΕΘΑ. Ο κύριος Φλόρος είναι ένας εξαίρετος αρχηγός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς τέτοιους αρχηγούς ΓΕΘΑ, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αντιστράτηγο κύριο Άγγελο Χουδελούδη, που είχε μια συναρπαστική πορεία στην πρώτη στρατιά, στη Λάρισα, τον εκπροσωπεί ο συνταγματάρχης κύριος Ηλίας Αυλακιώτης και ο εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ, του κυρίου Θεμιστοκλή Μπουρολιά, που έχει χιλιάδες ώρες πτήσεις, φτερό με φτερό με τους εχθρούς της πατρίδας, τον εκπροσωπεί ο σμήναρχος ο κύριος Αθανάσιος Βέρας. Να πούμε ότι είδα πολλές άλλες προσωπικότητες, φίλους, ανθρώπους που έχουμε δώσει ένα ιδιαίτερο παρόν σε όλα αυτά τα πατριωτικά ζητήματα, αυτά που μας νοιάζουν. Να τονίσω μια άλλη ξεχωριστή προσωπικότητα εδώ κοντά μας, τον κύριο Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, που είναι πρόεδρος της Πατριωτικής Ενώσεως, τον κύριο Τσουγανάτο Αθανάσιο, που είναι εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος, και τον Βασίλη Ζορμπά, το δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, που και αυτός μας τιμά με την παρουσία του. Βλέπω εδώ τον σημαντικό ερευνητή στα θέματα Ευρασίας, τον κύριο Πέτρου. Βλέπω το φίλο μου, τον στρατηγό και πρόεδρο του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον κύριο Μπαλτζόη. Τη σκηνοθέτηδα της Οξφόρδης, την κυρία Κατερίνα Παλιού. Και πολλούς άλλους που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ενώνετε τη δική σας φωνή σε αυτό το σημαντικό έτσι εγχείρημα και σε όλα αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, εγώ δεν θα μακρηγορήσω, θέλω να δώσω το λόγο στον διδάκτορα κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Στέργιο Κατηχωρίτη. Σας είπα ότι είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αρχιτέκτον και πολιτικός μηχανικός κατ' επάγγελμα, έχει διατελέσει τον Μάρχη Αχαΐας και από τα πρώτα χρόνια ιδρύσεως του Συλλόγου των Πολεμιστών 1974 είναι δίπλα τους, τους στηρίζει με όλες τους τις δυνάμεις απέναντι σε ένα κράτος που οι ίδιοι οι πολεμιστές του 1974 το χαρακτηρίζουν ανάλγητο για πολλούς λόγους. Κύριε Κατηχωρίτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πολυζωγόπουλο. Επίσης, με χαρά μεγάλη, συνάντησα ύστερα από χρόνια τον καθηγητή μου, τον δάσκαλο στις σιδηρές κατασκευές στο Πολυτεχνείο και στη γεφυροποιία. Να είσαστε καλά, ειλικρινά. Άγιος ο λόγος του κύριου Αρχιμανδρίτη. Πράγματι, λίγο πριν από μία αναγνώριση στο Περιστέρι που έγιναν κάποια αποκαλυπτήρια για τους αγωνιστές από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας και αγαπητό φίλο,
τον Κωστίζο Στεφανόπουλο. Είχαμε κουβεντιάσει με τον Νίκο τον Αργυρόπουλο. Είχα πει, μα όλα αυτά που μου έχεις διηγηθεί θα μπορούσαν να γίνουν ένα πολύ ωραίο διδακτορικό. Θα σε βοηθούσε και εσένα στην εξέλιξή σου. Και με κοίταξε λίγο έτσι, συμπαθώς θα έλεγα. Μου λέει, έχω γράψει. Όταν διάβασα το βιβλίο αυτό, πραγματικά είπα ότι, Νίκο, αυτό που σου είχα πει δεν είναι ένα διδακτορικό, είναι πολλά διδακτορικά μαζί. Γι' αυτό το αναφέρω ειλικρινά. Πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να συνεχίσει την έρευνα αυτή. Κυρίες και κύριοι, στην παρουσίαση λοιπόν αυτού του σπουδαίου, αλλά και μνημονιακού περιεχομένου, μηνυματικού περισσότερο, βιβλίο του Νίκου του Αργυρόπουλου, θα αναφερθώ στα κοινωνιολογικού περιεχομένου παρουσιαζόμενα ενδιαφέροντα στοιχεία και περιστατικά που βίωσαν τόσο ο ίδιος ο Νίκος ως στρατευόμενος, όσο και οι άλλοι αγωνιστές του ελληνικού στρατού που εστάλησαν από το ελληνικό κράτος να αμυνθούν στην εισβολή των Τούρκων στην πολύπαθη Κύπρο το 1974. Άλλωστε, την γεωπολιτική και γεωστρατηγική διάσταση του βιβλίου θα την αναλύσουν πολύ ειδικότεροι από εμένα και πολύ πιο έμπειροι στο θέμα αυτό. Ο Νίκος κατευθείαν, ήδη από το εξώφυλλο, αναζητά τους ενόχους. Εδώ. Ως φυσικά πρόσωπα, ως καταστάσεις συμφερόντων, ως στόχους προβολής ισχύως κρατικών οντοτήτων, ως επίθεση ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα αλλά και γεωθρησκευτικού φανατισμού. Ο Νίκος στο βιβλίο του δεν αναζητά τόσο τα βαθύτερα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά δεδομένα και τις αναλύσεις της περιοχής και της εποχής. Άλλωστε ο ίδιος τα αναλύει ως αιτία στην εισβολή και κατοχή των Τούρκων. Ήδη λοιπόν από το εξώφυλλο αναζητά τους ενόχους, δηλαδή αυτούς που τον πλήγωσαν, που τους πλήγωσαν, που τους χάραξαν την ψυχή και τη ζωή τους, όπου μπορεί να γλίτωσαν πράγματι από τη σφαίρα του Τούρκου που βρήκε τον συμπατριώτη τους και τον άφησε νεκρό, αυτή όμως η σφαίρα τους χάραξε την ψυχή, τους έβγαλε από την κοινωνικότητα και την κανονικότητα και μια ζωή αναζητούν αυτό που έχασαν, το γέλιο, το γνήσιο κλάμα και την ομορφιά της ζωής τους. Πολλοί από αυτούς πέρασαν από ψυχιατρία και κάποιοι από αυτούς έμειναν εκεί πέρα για πάντα. Δεν είναι απλή η ιστορία της Κύπρου. Έτσι το 1976 ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Κύπρου 1974. Πολυετής και τετάνιες οι προσπάθειες του Συλλόγου για το αυτονόητο, για δικαίωση και αποδοχή. Συνάντησαν όμως την άρνηση. Μέσω της επιτιδευμένης αδράνειας από τους διοικούντες. Προφανώς ήταν και επιβεβλημένοι κατά την άποψη τους άνωθεν. Αλλά και η άρνηση από την ίδια την πολιτεία που τους δημιούργησε πραγματικά συνθήκες ψυχολογικής επιβάρυνσης. Ενώ παράλληλα ουδείς ανταποκρίθηκε έστω και με ένα ευχαριστώ. Αντί να τους αγκαλιάσουν, αναγνωρίζοντας τη θυσία τους και την προσφορά τους στην πατρίδα, τους στέρισαν κάθε αποδοχή. Σε αντίθεση με το ό,τι έχει προσφερθεί παλιότερα σε άλλους πολεμιστές των εθνικών αγώνων, αλλά και εκτός Ελλάδος, όπως παραδείγματος χάρη την Κορέα. Να σκεφτείτε ότι δεν τους έδιναν ούτε το πιστωτικό έγγραφο ότι πολέμησαν στην Κύπρο, όπως υποχρεωτικά εκδίδεται από την πολιτεία για πολεμιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Εθνική Αντίσταση, την Κορέα, για παράδειγμα, και άλλες χώρες. Ατυχώς στη χώρα μας, οι εγχώριες πολιτικές ελίτ κάθε φορά και κατά περίπτωση ταυτίζονται με τις ισχυρές εθνικές οντότητες. Πότε με τη Μεγάλη Βρετανία ή την Αμερική, πότε με τη Γερμανία, τη Γαλλία και πότε άλλοτε με τη Ρωσία, ανάλογα με τις περιστάσεις και τα συμφέροντα. Έτσι, ο ηρωισμός των Ελλήνων ή μένει στα λόγια και τα τραγούδια ή αγνοείται εντελώς. Μέγιστο παράδειγμα, οι Έλληνες στρατιώτες που στάλθηκαν για τη διάσωση των Ελλήνων της Κύπρου από τον Τούρκο εισβολέα. Κουβέντα, τσιμουδιά από τα κόμματα, από όλους τους παράγοντες.
Ουδής αναφέρθηκε σε αυτούς τους αγωνιστές. Κανένας δεν θέλει να τους ξέρει. Μέχρι που κατά ομολογία των στρατιωτών και του συγγραφέα τους είπανε κάποτε «κακώς γυρίσατε». Έπρεπε να μείνετε εκεί. Έτσι αυτούς τους αγωνιστές που έχουν το βάρος της κατάφορης αδικίας από την πολιτεία αβάστακτο, έρχεται στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας να τους αναδείξει. Τόσο αυτά που τους συνέβησαν στην Κύπρο, όσο και τις μεθόδους, αποφάσεις, εκτιμήσεις, πράξεις και σχεδιασμούς των ενόχων της κυπριακής τραγωδίας. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εδώ να διαβάσω από παλιότερα την οργή του νομπελίστα ποιητή μας και έμπειρου διπλωμάτη Γεωργίου Σεφέρη για την Κύπρο. Το θεωρώ σκόπιμο. Είναι μια νότα που πρέπει να διαβάσετε. Αναφέρει, είμαι εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης για την Κύπρο, διότι μέσω της μεθόδευσης, της τριμερούς διάσκεψης, η Τουρκία μπόρεσε να αναμειχθεί για πρώτη φορά και ευθέως στα πράγματα της Κύπρου. Αφού όταν το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία είχε παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα και συνακόλουθα από κάθε παρεμφερή διεκδίκηση σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Δίχως αυτή την εκδικητική αθλειότητα της Μεγάλης Βρετανίας, με στόχο την αποτυχία του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων, η Τουρκία θα είχε υποχρεωθεί να τηρεί απαρέγκλιτα το διεθνές δίκαιο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη συνθήκη της Λοζάνης του 23, και να μην έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στην πορεία της Κύπρου προς την αυτοδιάθεση και επέκεινα της ένωσής της με την Ελλάδα, απαλλαγμένη πλέον από τη Βρετανική αποικιοκρατία. Σε τελική ανάλυση, με την άκρως υποκριτική στάση της, η Μεγάλη Βρετανία υποκίνησε και στήριξε την Τουρκία να παραβιάζει ευθέως και χωρίς καμία κύρωση τη συνθήκη της Λοζάνης, και μάλιστα ενώ γνώριζε καλά ότι οτιδήποτε αναθεώρησή της ήταν αδιανόητη σύμφωνα με τους περί διεθνών συμβάσεων κανόνες του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, είναι και λίγο πιο τραγικά τα πράγματα. Θα δείτε στην σελίδα 53 ένα άγαλμα του Δημητράκη Δημητριάδη που εκτελέστηκε 7 χρόνων παιδί, γιατί τόλμησε να πει τη λέξη ένωση. Σελίδα 53, και υπάρχει και ολόκληρη άλλη σειρά από τα αναγραφόμενα σε αυτό το βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί. Το βιβλίο λοιπόν αυτό του Αργυρόπουλου αποτελεί επαιτειακό αφιέρωμα για τα 50 χρόνια του ξεριζωμού του κυπριακού ελληνισμού από τις αιστείες του. Ουσιαστικά είναι μια επέτειος η οποία καταγράφεται ως μέρος της καταστροφής του κυπριακού ελληνισμού. Οι μνήμες πάντα αναζητούν διέξοδο προς τις πηγές του ιστορικού χρόνου για τα γενόμενα. Αυτές αποτελούν ταυτοχρόνως υπενθύμηση του χρέους σε αυτούς που σταθερά αντιτάχτηκαν στη διάβρωση της συλλογικής μνήμης για το κυπριακό και την ελληνικότητα, αλλά και αναζωπήρωση της φλόγας και της παράδοσης. Ας καταλάβουν οι πολιτευτές και οι διοικούντες αυτού του κράτους ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σιωπούν και να διαγράφουν με όποια σκοπιμότητα την ιστορία της χώρας μας. Η ιστορία είναι πάνω απ' όλα. Ένα είναι βέβαιο, ότι όσα συνέβησαν το 1974 στην Κύπρο άφησαν ανεξίτηλο στίγμα. Αυτά δεν διαγράφονται. Είναι η ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, τα ελληνοτουρκικά και τουρκοκυπριακά υποχρεωτικά θα ανακεφαλαιώσουν όχι μόνο την περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και πιθανόν να αναμορφώσουν την εποχή μας. Επίσης, το βιβλίο του Νίκου Αργυρόπουλου ουσιαστικά μας διδάσκει έναν τρόπο έρευνας της ιστορίας. Συνθέτει ουσιαστικά την πολιτική, την κοινωνική και τη νέα πολιτική θεώρηση σε ένα αφήγημα προσωπικής εμπειρίας και βιωματικών πραγματικά γεγονότων και στοιχείων. Συμπυκνώνονται στο ότι τα γεγονότα αυτά ουσιαστικά λέει και εγώ ήμουν εκεί και τα έζησα. Δεν μου τα αφηγήθηκαν.
Γράφει ως άλλος Όμηρος και κραυγάζει, ήμουν κι εγώ και τα βίωσα ως άλλος Οδυσσεύς. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό πραγματικά, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα καράβι μέσα σε ένα πέλαγος με πολλά απομονωμένα νησιά που το κάθε ένα έχει τη δική του ζωή, τη δική του αιτία, το δικό του γεγονός. Είναι πάρα πολλά που αναφέρονται, αφάνταστα πολλά. Είναι τα νησιά του Αιγαίου που θα θυμίσουν Όμηρο. Ειλικρινά, και μόνο η σχέση τους είναι ότι είναι χαμένα στο ίδιο πέλαγος των αναγκαιοτήτων, των συμφερόντων, των μεγάλων δυνάμεων και της ιστορικής διαχρονίας και της διεθνούς συμπεριφοράς. Εκεί διαβάζοντάς το, θα εδραιώσετε τη γνώση της συμπεριφοράς του αγγλικού υπεριαλισμού, της τουρκικής κουλτούρας του κατακτητού, της ρωσικής κρυπτοπαρέμβασης, της αμερικάνικης στρατηγικής παρουσίας στο Αιγαίο και της ταλέπορης Ελλάδας, όπως φαίνεται στον εθνικό ύμνο, «Μοναχή το δρόμο πήρες και ξανάρθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρία τες κουρταλεί». Κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, αισθάνθηκα ότι διαβάζω ένα νέο Όμηρο που εξιστορεί τις περιπέτειες του Οδυσσέα, με μια κορυφαία όμως διαφορά, το ήμουν κι εγώ εκεί. Ξέρετε, αυτό αφαιρεί από τη σκέψη ότι τα αναγραφέντα είναι μια κοινωνική γεωπολιτική ανάλυση υποκειμενικού χαρακτήρα, που πάρα πολλοί θα τα γράψουν αυτά έτσι, του συγγραφέα, με σύνθεση διαφόρων βιβλιογραφικών στοιχείων. Όχι. Ο Αργυρόπουλος δεν είναι επαγγελματίας συγγραφέας, ούτε γράφει κάποια διδακτορική διατριβή, παρόλο που θα έκανε κάνει για 5 διδακτορικά. Λέει, εγώ για μένα και τους συμπολεμιστές μου αφηγούμε μία βιωματική πραγματικότητα. Κύριοι, κυρίες, αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί. Άλλωστε είναι τόσα πολλά και τόσα πολύπλοκα με τόση συμπίκνωση περιστατικών στη διαδικασία της αποαποικιοποίησης της Κύπρου μέχρι την ανάδειξή της σε σύγχρονη κρατική οντότητα. Σε αυτή μου την παρουσίαση θέλω να επισημάνω για μια ακόμα φορά την άλλη διάσταση του ήμουνα και εγώ εκεί. Ο Νίκος δεν εκφράζει τα «εμείς ήμασταν εκεί και πολεμήσαμε ως Έλληνες», ψάλλοντας την Περμάχο στρατηγό τα νικητήρια και η Παναγιά μαζί μας. Είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Φίλες και φίλοι, ο Μαό Τσετούγκ είχε πει ένα τσιτάτο: «Η πολιτική είναι ανέμακτος πόλεμος, ο πόλεμος είναι αιματηρή πολιτική». Έχοντας στο νου αυτό λοιπόν το τσιτάτο, περιδιαβαίνουμε τις σελίδες του βιβλίου. ΕΟΚΑ, Γρίβας, Μακάριος, η Συμφωνία του Λονδίνου, το πραξικόπημα στην Κύπρο, αυτοί που γέννησαν το πραξικόπημα στην Αθήνα. Ο Κιζίκης μου είχε πει σε μια πολύκροτη συνέντευξη πριν από αρκετά χρόνια ότι ο αφελής Ιωαννίδης και μέχρι πρώτην ο στενός του συνεργάτης τότε, για την παραχώρηση της Κύπρου είχαν δοθεί αμοιβαίες συμφωνίες και υποσχέσεις για παραχώρηση της Ανδριανούπολης μέχρι την πόλη. Συμφωνία με ποιους? Συμφωνία με ποιες εγγυήσεις και πώς? Η Λυσσαλαία αντίσταση στη Μεγαλόνησο, οι μάχες στον Άγιο Ιλαρίωνα και στην Κερίνια που διδάσκονται ήδη σε ακαδημίες πολέμου σε όλο τον κόσμο. Η μνήμη του Αργυρόπουλου για το πλήρωμα του άρματός του. Ο φάκελος της Κύπρου που δεν άνοιξε ποτέ. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι ένας εθνικός λυγμός. Χτυπά ο Αργυρόπουλος με την πένα του τη θάλασσα της προδοσίας, όπως οι Αργοναύτες χτύπαγαν με το κουπί το δικό τους τη θάλασσα της Κολχίδας. Ο Χρήστος Μπολώσης είναι υποστράτηγος. Είναι μια γρήγορη πόρσε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού. Έχει διατελέσει επί 7 χρόνια καθηγητής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αυτό προσδίδει μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που θα μας πει. Τα τελευταία χρόνια είναι τακτικός αρθρογράφος και στη Δημοκρατία και σε άλλα έντυπα. Μαζί με τον στρατηγό θα απολαύσουμε την απαγγελία ορισμένων αποσπασμάτων από το βιβλίο, από τον σπουδαίο ηθοποιό και σπουδαίο φίλο, έναν άνθρωπο του θεάτρου και του κινηματογράφου, τον γνωστό και αγαπημένο μας Κώστα Πρέκα. Ο λόγος όμως στον κύριο Μπολώση, τον στρατηγό. Πριν αρχίσω, οφείλω
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Εμφυλιοτζόγλου, το οποίο, δεν ξέρετε γιατί όμως, το οποίο το καθυστέρησα προσωπικώς όμως 49 χρόνια. Πάμε πίσω στο 1974. Ο Εύρος, από το Αρδάνιο μέχρι την Πλάτη, γεμίζει μονάδες, οι οποίες με τη σειρά τους γεμίζουν χωράφια, άστεγες. Ο καιρός χειμώνιαζε. Στρατόπεδα, έπρεπε να χτιστούν στρατόπεδα. Με τι λεφτά. Τότε άρχισε μία φήμη. Υπάρχει εδώ, λέει, η μηχανική, η οποία κάνει έργα στον Εύρο και της οποίας ο πρόεδρος είναι κάποιος Εμφυλιοτζόγλου. Για πήγαινε εκεί να δείτε. Αυτό ήταν. Αρχίσανε τα φορτηγά να έρχονται και να ξεφορτώνουν τσιμέντα, άμμους, τούβλα στα στρατόπεδα. Χωρίς τιμολογία και χωρίς λεφτά. Αυτό ήταν ο κύριος Εμφυλιοτζόγλου. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε. Διότι έχουμε γεμίσει από κατορθώματα τενεκέδων και από κατορθώματα σωστών Ελλήνων, δεν ακούμε τίποτα. Πρέπει να τα λέμε. Αυτός είναι ο κύριος Εμφυλιοτζόγλου. Ό,τι σας πω εδώ τώρα σήμερα εγώ δεν είναι δικά μου, είναι από το βιβλίο. Για να μην αρχίσουμε πάλι ο ακραίος, ο μπίξος, ο δίξος. Επομένως, ό,τι παράπονα έχετε από εκεί. Αλλά και ό,τι συγχαρητήρια έχετε πάλι από εκεί. Αν είναι δυνατόν τα χειροκροτήματα, όχι πιο δυνατά, λίγο πιο περιορισμένα για να προκάνουμε. Το κύριο Αργυρόπουλο, λοιπόν, τον παρακολουθούσα χρόνια, όχι με επισυνδέσεις, κανονικά, σε εκπομπές, με σωστά επιχειρήματα. Κάποτε του είπα, δεν νομίζω ότι αυτά που λες πρέπει να τα γράψεις. Ήρθα δεύτερος, διότι ήδη ο κύριος Αργυρόπουλος είχε αρχίσει να γράφει. Τι έγραφε? Αυτό το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας ή θα το κρατήσετε με τον εύλογο τίτλο «Οι ένοχοι». Και γιατί θα πρέπει κάποιος να αγοράσει το βιβλίο αφού θα πει τόσα και τόσα έχουμε διαβάσει για τον Κυπριακό? Και εγώ θα το ρωτήσω, είσαι σίγουρος ότι έχεις διαβάσει την αλήθεια? Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή του, διότι θα είναι λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος έρχεται να εξαλείψει το παρουσιαζόμενο σήμερα βιβλίο, στο οποίο θα βρείτε καλά κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Η ιστορία αρχίζει πολύ παλιά, από την εποχή του Κίμωνα, αλλά εμείς θα τη μαζέψουμε λίγο και θα έρθουμε με τη βοήθεια του βιβλίου στον Ιούνιο του 1878, όταν η Τουρκία παραχωρεί την Κύπρο στην Αγγλία. Και τότε αρχίζουν τα δεινά και φτάνουμε προϊόντων των χρόνων και στο κεφάλαιο ΕΟΚΑ. Ολόκληρη την Κύπρο συγκλονίζει η φωνή του διγενή, αυτού που επίορκοι Κύπροι βουλευτές κήρυξαν, ακούστε, ανάξιο της πατρίδος. Αυτή η τυποτένη. Και ποιοι ήταν στην ΕΟΚΑ? Διαβάζουμε στο βιβλίο. Κάποια στιγμή ο εμπειροπόλεμος στρατάρχης Τζον Χάρντινγκ, απελπισμένος και παντελώς ανήμπορος να εντοπίσει και να συλλάβει τα μέλη της ΕΟΚΑ, ρώτησε το Θεμιστοκλή Δέρβη, δήμαρχο της Λευκωσίας, «Ποιοι είναι ΕΟΚΑ, κύριε Δέρβη?» για να λάβει την αποστομωτική απάντηση από τον ηρωικό, περήφανο Έλληνα. «Όλοι είμαστε ΕΟΚΑ, κύριε Χάρντινγκ». Θα συγκλονιστούμε διαβάζοντας τα μαρτύρια στα οποία υπέβαλαν στους αγωνιστές σε ΕΟΚΑ οι πολιτισμένοι Βρετανοί, αλλά και τους απαγχωνισμούς 9 αγωνιστών. Και η παρέλαση συνεχίζεται με όλους τους ήρωες να περνάνε από μπροστά μας
και εμείς να απλώνουμε τα χέρια να τους αγγίξουμε. Αλλά πώς να αγγίξεις το μύθο? Όμως οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ και όλοι οι αγωνιστές δεν πτωούνται. Μαζί μας σήμερα είναι ένας άλλος αγωνιστής που έδωσε και δίνει το δικό του αγώνα για την Ελλάδα μας. Ο Κώστας Πρέκας. Ο Κώστας Πρέκας θα μας βοηθήσει να ζωντανέψουμε μερικές σελίδες του βιβλίου. Κι όμως, οι απειροπόλεμοι και ανεκπαίδευτοι νεαροί της ΕΟΚΑ, με τη λιονταρίσκια καρδιά πολεμώντας, με λίγα πιστόλια και λίγα λιανοντούφεκα, αλλά υμνώντας και δοξολογώντας αδιάκοπα τον Κύριο και τραγουδώντας την πατρίδα και την ελευθερία, κατάφεραν επί 4 χρόνια να χρηστέψουν τα όπλα της Αγγλίας, να διασύρουν τις στρατηγικές της και την ικανότητα των εμπειροπόλεμων αξιωματικών και στρατιωτών της, να συντρίψουν την περηφάνεια της και να διαπομπεύσουν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ανθρώπων όλου του κόσμου το κύρος της, ως της δήθεν μεγάλης και ανίκητης δυνάμεως. 4 ολόκληρα χρόνια όλος ο κόσμος παρακολουθούσε έμφαβος τον πανικό και την απόλυτη αδυναμία της πανίσχυρης Αγγλίας, όχι μόνο να καταστήλει, αλλά ούτε καν να ελέγξει και να την αντιμετωπίσει τον πρωτοφανού σχεδιασμό και εκτελέσεως ανταρτοπόλεμο που της είχε στήσει η στρατιωτική ιδιοφυΐα του πολυμήχανου ασύλληπτου Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Έναν ανταρτοπόλεμο για τον οποίο οι εμπειροπόλεμοι και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες επιθεμάτων ανταρτοπολέμου αξιωματικοί του στρατού της Αγγλίας, αφού ήδη το 1953 και 1954 μελέτησαν προσεκτικά τις συνθήκες της Κύπρου με πολύμινες επιτόπιες έρευνες σε κάμπους και βουνά, αποφάνθηκαν κατηγορηματικά ότι είναι αδύνατο να εκδηλωθεί. Έναν αντορτοπόλεμο που τον θαύμασαν, τον έκαναν πρότυπό τους και τον αντέγραψαν εμπράκτος πολύ γνωστοί επαναστάτες, όπως ο Τσεγκεβάρα και ο Φιντέλ Κάστρο, στην επανάσταση της Κούβας, που ξεκίνησε σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου του 1956. Ο Φιντέλ Κάστρο, μετά την επικράτησή του στην Κούβα, έστειλε 2 επιστολές και στις 2 εκδηλώνει τον απέραντο θαυμασμό του προς τον μεγάλο ηγέτη και δάσκαλο, στρατηγό Γεώργιο Γρίβα. Την πρώτη την έστειλε στον ίδιο το Γρίβα το 1959, στην οποία έγραφε «Στρατηγέ, ο αγώνας σας με γοήτευσε και αποτέλεσε το παράδειγμα για την απελευθέρωση της πατρίδας μου. Συγχαρητήρια. Εύχομαι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη να βασιλεύσουν επιτέλους στον κόσμο». Την δεύτερη την έστειλε το 1974, αμέσως μετά το θάνατο του Γρίβα, στη σύζυγό του Κική. «Εφήρμοσα κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της χώρας μου τα ανταρτικά σχέδια που είχε χρησιμοποιήσει ο στρατηγός στον αγώνα της ΕΟΚΑ». Θα δακρύσουμε διαβάζοντας το αριστούργημα του Ρόδιου λογοτέχνη Φώτη Βαρελή για το Βαγόρα. «Σήκω Βαγόρα να μας πεις ελληνική ιστορία». Θα συγκλονιστούμε διαβάζοντας την ιστορία της θυσίας του μικρού ανθοπόλη Δημητράκη Δημητριάδη, όπως μας ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Κατηχωρίτης. Θα μας τη θυμίσει ο Κώστας Πρέκας και ας ανάψουμε νοερά ένα κεράκι στη μνήμη του. 14 Μαρτίου. ...1956. Ημέρα Τετάρτη. Στην Λάρνακα οι μαθητές των γυμνασίων παρατάνε τα θρανία
και μαζεύονται στον ιερό ναό του Αγίου Βλασάρου. Προσεύχονται και καλούν όλο τον κόσμο σε αντίσταση, χτυπώντας συνεχώς τις καμπάνες, ενώ στείνουν πρόχειρα οδοφράγματα, σχεδόν αμέσως καταφθάνουν κοντά τους, τρέχοντες και οι πιτσιρικάδες, οι μικροί μαθητές των δημοτικών σχολείων, που δεν τους ελκύουν τα παιχνίδια, αλλά η δίψα για ελευθερία και ένωση. Οι έντρομοι και γι' αυτό σιδερόφρακτοι Άγγλοι στρατιώτες εμφανίζονται εποχούμενοι και πάνοπλοι, αρχίζουν να κυνηγούν τους μαθητές πυροβολώντας αδιακρίτως. Τα παιδιά σκορπίζουν και προσπαθούν να καλυφθούν για να αποφύγουν τα αγγλικά πυρά. Όμως, όχι όλα. Ο Δημητράκης Δημητριάδης, ο μικρός Ακθοπόλης, γιατί όταν δεν πήγαινε σχολείο ή δεν είχε διάβασμα, πολλούσε λουλούδια με ένα μικρό πανεράκι. Μένει ασάλευτος κατά μεσής του δρόμου, κρατάει σφιχτά στη μικρή του παλάμη την πέτρα και συνεχίζει με όλη του τη δύναμη να φωνάζει στους Άγγλους που τον πλησιάζουν απειλητικά, επαναλαμβάνοντας ρυθμικά «Ε-νο-σις! Ε-νο-σις! Ε-νο-σις!» Ένας από τους γενναίους στρατιώτες σηκώνει το όπλο του και σημαδεύει. Ο μικρός Δημητράκης τον κοιτάζει ατάραχος με τα αθώα παιδικά του μάτια, λες και προσπαθούσε με το βλέμμα του να τον ημερέψει. Δεν ήξερε, βλέπεις, ο μικρός, ότι δεν είχε απέναντί του κάποιο άγριο θηρίο, αλλά κάτι χειρότερο. Η σφαίρα τον βρήκε στο μέτωπο, λίγο πάνω από τα γεμάτα απορία ματάκια του, και οι Άγγλοι πίστεψαν πως η φωνή του σήγησε. Ήταν φύση αδύνατο να καταλάβει το σατανικά σκοτισμένο μυαλό τους ότι η φωνή του έγινε το εκοφαντικό σάρπισμα που μαζί με τις τελευταίες του λέξεις «Ε-νο-σις! Ε-νο-σις!» θα συνεχίζονταν για πάντα να ηχούν στα αυτιά των αγωνιζομένων Ελλήνων της Κύπρου και να ατσαλών τους ψυχές τους. Ο Δημητράκης Δημητριάδης ήταν μόλις 7 χρονών όταν από μικρός μαθητής έγινε ο μεγάλος δάσκαλος της ελευθερίας για όλους τους άλλους. Μαθητές και φοιτητές, για μικρούς και μεγάλους. Στην πάνδημη κηδεία του, οι γονείς του ζήτησαν από τα αγόρια και τα κορίτσια να μην κλάψουν, μα να τραγουδήσουν. Κανείς από όσους βρέθηκαν εκεί δεν μπόρεσε να πει με σιγουριά αν τα δάκρυα που έτρεχαν ασταμάτητα από τα μάτια των παιδιών όλη την ώρα που τα πατριωτικά τραγούδια τους αντιλαλούσαν πέρα ως πέρα στα βουνά ήταν δάκρυα λύπης για το μικρό παιδί που χάθηκε ή χαράς για τον μεγάλο ήρωά τους που μόλις γεννήθηκε. Και ενώ η ψυχή μας θα πετάει γεμάτη Ελλάδα, το επόμενο κεφάλαιο θα μας προσγειώσει μάλλον ανώμαλα. Και είναι συνήθως το ίδιο, είναι το ΑΚΕΛ, ομογάλακτο του ΚΚΕ, που από την αρχή τίθεται στην υπηρεσία των Άγγλων. Η δράση, η προδοσία, η δωροδοκία και γενικώς ο σκοτεινός ρόλος των κομμουνιστών αποκαλύπτονται πλήρως από τον κύριο Αργυρόπουλο. Μας θυμίζει ο κύριος Αργυρόπουλος τη 18η Σεπτεμβρίου του 1950, μια μοιραία ημερομηνία για την Κύπρο, όταν εκλέγεται αρχιεπίσκοπος αυτής, ο Μακάριος ο Τρίτος, και ορκίζεται στην Ένωση. Μέχρι τώρα τι ξέραμε, ότι ο Μακάριος ήταν ο εθνάρχης που οδήγησε την Κύπρο στα πεπρωμένα της κλπ. Κλπ. Είναι όμως έτσι, διότι τα γεγονότα άλλα λένε.
Ναι, αλλά πού να βρεις τα αληθινά γεγονότα? Είναι ένα καλό, απλό ερώτημα με επίσης πολύ απλή απάντηση. Στο κεφάλαιο του βιβλίου «Η Ένοχη», όπου αναλύεται η προσωπικότητα και γενικώς ο βίος και η πολιτεία του Μακαρίου. Διότι για τον κύριο Αργυρόπουλο δεν υπάρχουν ταμπού και απειρόβλητα. Ή μάλλον ένα ταμπού υπάρχει. Η αλήθεια. Και αυτήν υπηρετεί με πάθος. Εκπλήσεται ο αναγνώστης όταν διαβάζει ότι ο Μακάριος ξεκίνησε την πορεία του ορκιζόμενος το Ιερό Ευαγγέλιο στη φανερωμένη της Λευκωσίας. Ότι αποβλέπει στην Ένωση και μόνο στην Ένωση. Τι έγινε από τότε? Πολλά και διάφορα και κυρίως ανεξήγητα. Έχει απ' όλα ο Μπαξές. Εξορία στις μαγευτικές Σεϊχέλες. Και ξαφνικά, ένα χρόνο μετά την επιστροφή από τις μαγευτικές Σεϊχέλες, ο Μακάριος δηλώνει ότι εισηγείται να καταστεί η Κύπρος μία ανεξάρτητος χώρα μη συνδεωμένη με την Ελλάδα ή την Τουρκία. Τι συνέβη και άλλαξαν όλα? Ο διγενής εκρήγνεται και διαχωρίζει τη θέση του. Ακολουθεί μια σειρά παλινοδιών και συγκρούσεων του Μακαρίου με την Αθήνα. Λεπτομέρειες και τις ταραχώδεις εκείνης περίοδου ξεπηδούν από τις σελίδες του βιβλίου. Λεπτομέρειες που μιλούν για τον ηρωισμό της ΕΟΚΑ και τον σεβασμό αυτής ακόμα και από προσωπικότητες της Αγγλίας, όπως ο στρατάρχης Μοντγκόμερι. Και φτάνουμε στις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου του 1959. Πόσο υποφελείς υπήρξαν, τι προηγήθηκε, τι παραχωρήσεις έγιναν, αναγκάστηκε η Αγγλία να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις ή όχι και γιατί? Ποιος ωφελήθηκε τελικώς από τις συμφωνίες αυτές? Ερωτήματα δύσκολα και ακαθόδη. Όμως στο βιβλίο «Η Ένοχη» θα βρείτε ξεκάθαρες απαντήσεις. Όμως, το πλέον πονηρό σημείο της συμφωνίας αυτής είναι η λεγόμενη Συνθήκη Εγγυήσεως, σύμφωνα με την οποία το δήθεν ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας τίθεται εκουσίως, το θέλει δηλαδή, υπό την προστασία της Αγγλίας, της Ελλάδος και, το ξαναλέω, και της Τουρκίας. Βρέθηκαν Έλληνες που το υπέγραψαν αυτό. Σε αυτό το κεφάλαιο του βιβλίου, ο κύριος Αργυρόπουλος επικαλείται τη μαρτυρία του κυρίου Λεωνίδα Λεωνίδου, ο οποίος στο βιβλίο του «Μακαρίου από μυθοποίηση» παραθέτει αρκετές άγνωστες και γαργαλιστικές πτυχές της καλά φυλασσομένης προσωπικής ζωής του Αρχιεπισκόπου. Θα εκπλαγείτε, θα πέσετε από τα σύννεφα. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο γροθιά στο στομάχι, που λένε και οι κουλτουρέοι. Και αναφερόμαστε στο περίφημο σχέδιο Άτσεσον του πρώην ΥΠΕΚ στον ΗΠΑ και διαμεσολαβητού του ΟΗΕ. Τι προέβλεπε το σχέδιο, ποιες οι αντιδράσεις του Μακαρίου, πολλές. Οι απαιτήσεις του, ακόμα περισσότερες. Πόσες, πάρα πολλές. Ζητούσε να γίνει αντιβασιλεύς της Ελλάδος. Τότε είναι που ψηφίζεται το άρθρο 46α του ποινικού κώδικα, το οποίο είναι ένα άρθρο ύμνος στη δημοκρατία. Απολαύστε το. Απαγορεύεται η καθιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ειδήσεων που προσβάλλουν το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας ή πλήττουν το κύρος του, ακόμα και αν αυτές βασίζονται σε αποδείξεις περί της αληθείας. Ο παραβάτης παραπέμπεται ως κατηγορούμενος στο δικαστήριο αντιμετωπίζοντας ποινή φυλακίσεως και η αλήθεια των γεγονότων δεν αποτελούσε υπεράσπιση στην ποινική διαδικασία κατά το άρθρο 46α του ποινικού κώδικα. Δεν είναι πολύ καλό? Αν είναι κανένας δικηγόρος από εδώ πέρα, έπρεπε ήδη να έχει αυτοκτονήσει. Και φτάνουμε στην 21η Απριλίου 1967 και το Πολυτεχνείο. Θα αναρωτηθεί κάποιος, και τι ρόλο έπαιξε το Πολυτεχνείο στο Κυπριακό? Πώς, μην ξεχνάμε πως αν υπάρχουμε σήμερα ως κράτος, στο Πολυτεχνείο το οφείλουμε. Το λέει και ο Μίμης Ανδρουλάκης στο τελευταίο βιβλίο του «Πριν σβήσουν τα φώτα». Το είπε και οι σύντροφοί του πέσανε να τον φάνε. Αγάπες μεταξύ συντρόφων.
Και δικαίως πέσαν να το φάνε. Διότι ποιος πρώτα ανακάλυψε τους σωματικούς τάφους του ζωγράφου, ο Ανδρουλάκης ή άλλοι? Ποιος πρώτα έκλαψε την Ηλένια, ο Ανδρουλάκης ή άλλοι? Ποιος έλεγε την αλήθεια, ο Ανδρουλάκης ή άλλοι, το φίλο νούμερο 8 της πανσπουδαστικής ή ο Πινέδα, που δήλωσε χαρούμενος για την νίκη της ΑΕΚ με ένα 0 επί του Παναθηναϊκού? Μερικοί θα σκεφτούν, μήπως γελιοποιούμε τα πράγματα? Όχι, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι από μόνα τους γελία. Πόσο γελία θα το ανακαλύψετε κι εσείς μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, όχι βεβαίως του Ανδρουλάκη, αλλά του Αργυρόπουλου. Και έτσι, σιγά σιγά φτάνουμε στο 1974. Διαβάζοντας τα κεφάλαια που ακολουθούν, σίγουρα θα χρειαστείτε κούφτες αντικαταθλιπτικά, αλλά και αντιεμετικά, διότι πολλές φορές θα αισθανθείτε τάση για έμετο και θα σκεφτείς, μα καλά, αυτά μόνο ο Αργυρόπουλος τα είδε? Όχι βέβαια. Πολλοί τα είδανε, αλλά ελάχιστοι τα γράψανε. Μέσα σε αυτούς και ο Νίκος Αργυρόπουλος. Και τι έγραψε? Είπαμε, ό,τι λέω τα έχει πει ο Αργυρόπουλος, τα λέω εγώ. Εξηγημένα πράγματα. Και τι έγραψε? Για μυστικές συναντήσεις που έγιναν το Μάιο του 1974 στο Παρίσι. Μεταξύ Καραμαλή, Κίσιγκερ και Τσεβίτ. Και αποκαλύφθηκαν αργότερα από αγγλικές εφημερίδες, τις ημερομηνίες που βλέπετε. Για κάποια σήματα που αφορούσαν κινήσεις τουρκικών πλοίων, που όμως δεν ανησυχούσαν τον ΓΕΦ, που συνιστά στους αξιωματικούς του να πάνε για ύπνο. Ακόμα θα δούμε για ταινίες που μας δείχνουν αλήθειες μεν, γεμάτες ψέματα δε, όπως αυτή του Κακογιάννη. Έτσι προδόθηκε η Κύπρος, στην οποία βλέπουμε σε 5 μέρες να χορταριάζουν τα έργα ο Χειρόσος στην Κερίνια, επειδή τα είχε αφήσει η Χούντα. Όμως ο Μακάριος φώναζε ότι η Εθνοφρουρά ανήκει στο Κυπριακό κράτος. Τα διάφορα φερέφωνα όλων δυστυχώς των πολιτικών χρωμάτων στρουθοκαμιλίζοντα προσπαθούν να μας πείσουν ότι στην Κύπρο του 1974 δεν έγινε πόλεμος. Βέβαια δεν μπαίνουν στον κόπο να μας πούνε τι στο καλό έγινε. Λεπτομέρειες. Πρέπει πάντως κάτι να έγινε. Δεν είναι τρελός ο Αργυρόπουλος που μιλάει για τον ηρωισμό του αντισταγματάρχη Παύλου Κουρούπη στο 5 μίλι. Αν εκείνος ο Πλωτάρης ο Γανδρινός, τι ήταν πάλι? Για το ελληνικό κράτος δυστυχώς απολύτως τίποτα. Για τον Αργυρόπουλο όμως, όπως και για εκατομμύρια Έλληνες, ήταν ο νέος Θεμιστοκλής. Ήταν αυτός που ενώ επέστρεφε στην Ελλάδα με την προσαπόληση σειρά της ΕΛΔΙΚ, όταν έμαθε για τις μάχες, γύρισε πίσω και με τους ελιγμούς στο αρματαγωγό Λέσβος, του οποίου ήταν κυβερνήτης, προκάλεσε τη βύθιση του αντιτορπιλικού Κοντζάτεπε και άλλες απώλειες στους Τούρκους, όπως ομολόγησε ο κύριος που βλέπετε στην προβολή, ο Μετρεντίν Ντεμιρέλ, που ήταν διοικητής τότε της 39ης Μεραρχίας Πεζικού. Και η πατρίδα πώς επιβράβησε τον Χανδρινό? Με υπογραφή του αντιστασιακού Αγέν Νίκου Παπά το 1984, τον έστειλε ΑΚΑΜ στην Άγκυρα, δηλαδή στο στόμα του Λύκου. Περιέργως, μάλλον όχι περιέργως, το 1986 επέστρεφε ο δικός στην Άγκυρα. Έξω από την Κομωτινή ένα φορτηγό πέφτει πάνω του και το ρίχνει σε παρακείμενο γκρεμό. Το τέλειο και συνηθισμένο έγκλημα. Ο Χανδρινός ταλαιπωρήθηκε με αλλεπάλληλες νοσηλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και τελικώς κατέληξε στις 27 Ιουλίου του 1994, 8 χρόνια μετά το δυστύχημα. Όμως, στο βιβλίο θα διαβάσετε και το πώς η ιστορία του Ελευθερίου Χανδρινού χάθηκε από τα αρχεία του ναυτικού, αλλά και ποιες γελίες δικαιολογίες σκαρφίστηκε η Δημοκρατία για να απαγορεύσει στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγωνιστών Κύπρου 1974 να επισκεφτεί το Λέσβος. Η ιστορία του μη πολέμου στην Κύπρο είναι γνωστή. Πώς είπατε, είναι γνωστή? Δεν νομίζω. Όλοι εμείς οι αφελείς είμαστε γεμάτοι απορίες. Ο Αργυρόπουλος, γεμάτες απορίες και αυτός, καταγράφει στο βιβλίο του και βεβαίως απαντήσεις δεν περιμένουμε ούτε εμείς, ούτε βεβαίως ο κύριος Αργυρόπουλος. Τι να απαντήσει, γιατί σε μία μονάδα επιστρατεύσεως αντί για 1.000 προβλεπομένους παρουσιάστηκαν 7.000. Τι να απαντήσει στις βλακίες περί κυβωτίων με πέτρες? Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παρέλαβαν κάσες με υλικά που απόξω έγραφαν τη φέκεια και δεν τις άνοιξαν να δουν τι στο καλό υπήρχε μέσα.
πώς να δικαιολογήσει το γιατί ο τότε αρχηγός Γεθά Μπονάνος και ο Αγιές Γαλατσάνος αποστρατεύτηκαν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, ενώ η Αγέν Αραπάκης και η Αγία Παπανικολάου μετά από 5 μήνες. Ποιος θα δώσει απάντηση στο ερώτημα γιατί ο Μακάριος δεν επανήλθε στην Κύπρο αμέσως μετά την παρέτηση του Σαμσόν? Το ίδιο αναρωτιέται και ο Νίκος Αργυρόπουλος στο βιβλίο του. Ο Κώστας Πρέκας μας διαβάζει τους προβληματισμούς του συγγραφέα. Και εδώ προκύπτει το μέγα ερώτημα. Γιατί ο νόμιμος πρόεδρος, αρχιεπίσκοπος Μακάριος Τρίτος, δεν επανήλθε στην Κύπρο αυθημερών, αμέσως μόλις παραιτήθηκε ο Νικόλαος Σαμψών? Τι εμπόδιζε τον Μακάριο να επανέλθει την 23η Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, να αναλάβει εκ νέου την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να στερήσει από την Τουρκία κάθε δικαιολογία για περαιτέρω πολεμικές επιχειρήσεις, αφού η συνταγματική νομιμότητα ήταν πλέον ολοκληρωτικώς αποκατεσταμένη? Υπενθυμίζω ότι η ούτως ή άλλως ανυπόστατη δικαιολογία των Τούρκων για την εισβολή ήταν η κατάλυσης της συνταγματικής νομιμότητας δια του πραξικοπήματος και της ανατροπής του Μακαρίου την 15η Ιουλίου. Αυτό άλλωστε επικαλέστηκε και ο ίδιος ο Μακάριος στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 19 Ιουλίου. Μήπως επειδή την 23η Ιουλίου ο τουρκικός στρατός εισβολής ήταν εγκλωβισμένος και καθυλωμένος στο προγεφύρωμα της Κυρίνιας και στην Αγύρτα και δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί το σατανικό σχέδιο? Οπωσδήποτε η επιστροφή του Μακαρίου και η ανάληψη εκ νέου των προεδρικών καθηκόντων και εξουσιών του θα αποτελούσε τον σημαντικότερο και καταλυτικότερο παράγοντα αποτροπής της συνεχίσεως του πολέμου. Με ποιο πρόσχημα πλέον θα πολεμούσαν οι Τούρκοι και εναντίον ποιου, εναντίον αυτού που για χάρη του έκαναν την επιχείρηση και έστειλαν το ειρηνευτικό εκστρατευτικό σώμα, όπως αρέσκονται να αποκαλούνται τα στήφη των σφαγέων που εξαπέλυσαν στην Κύπρο? Η απάντηση είναι αυτονόητη. Για κάθε νοήμον άνθρωπο που δεν έθελε τυφλή και περιέχει ολοζώντανη τη φρικτή αλήθεια, εάν ο Μακάριος δεν κρυβόταν και δεν επέστρεφε στην Κύπρο η μετά την 23η Ιουλίου 1974 καταστροφή, οι θάνατοι, οι δολοφονίες, οι βασανισμοί, οι βιασμοί, οι ξεριζωμοί, η αρπαγή και η κατοχή της κυπριακής γης με τις περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου και ο ανεκλάλητος πόνος εκατοντάδων χιλιάδων αθώων ανθρώπων που προκάλεσε η τουρκική θηριωδία, ναι, θα είχαν αποφευθεί. Καμία δικαιολογία δεν θα ήταν ικανή να επιτρέψει τους βαρβάρους Τούρκους να παραμείνουν στα λιγοστά σημεία της Κύπρου, στα οποία είχαν αποβιβαστεί την 20η Ιουλίου. Κυρίως όμως δεν θα το επέτρεπε η εκατάβλητη δύναμη της ελληνικής ψυχής των υπερασπιστών της, που είχε καθυλώσει τους εισβολείς μέχρι την αποφράδα στιγμή της προδοτικής ανακοχής την 22 Ιουλίου. Η Τουρκία και οι καθοδηγητές και οι αρρωγοί της Άγγλοι, απογυμνωμένοι όντες επιχειρημάτων, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τον ακροτηριασμό της Κύπρου και δεν θα είχαν κυριολεκτικά στην τριβή εκτεθειμένοι ολότελώς ενώπιον της διεθνούς κοινότητος. Η Κύπρος θα ήταν τραυματισμένη μεν, αλλά θα παρέμενε ελεύθερη και ακεραία. Ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος Μακάριος Τρίτος γνώριζε πολύ καλά τι σήμαινε η επανωδός του στην Κύπρο την 23η Ιουλίου του 1974 και τι σωτήρια αποτελέσματα θα έφερνε. Επέλεξε να μην επιστρέψει. Πόσο αθώος είναι γι' αυτό. Μεταπολίτευση λοιπόν. Όλοι ανέπνευσαν ελεύθερα.
Θυμήθηκα την απάντηση του κόμιτος Καρόλου Σφόρτσα, υπουργού εξωτερικών στην κυβέρνηση, την οποία ανέτρεψε ο Μουσολίνη για να ανέβει στην εξουσία, όταν ρωτήθηκε σε πόσα εκατομμύρια υπολογίζει τους φασίστες στην Ιταλία. 48, απάντησε. Και εν συνεχεία, όταν το ρώτησαν σε πόσο υπολογίζει τους αντιφασίστες, απάντησε 48. Σημειωτέων ότι τόσος ήταν ο πληθυσμός της Ιταλίας. Όμως, και ενώ όλοι πίστευσαν ότι με τη μεταπολίτευση και το Κυπριακό θα λυνόταν, όπως όλα τα άλλα άλλωστε, ξαφνικά είχαν μετακίνηση των τεκτονικών πλακών της γης και η Κύπρος βρέθηκε να κείται μακράν. Παλιότερα, το 490 π.Χ., ο Κίμωνος Αθηναίος είχε εκμηδενεί στην ίδια απόσταση με 200 τριήρης και απελευθέρωσε την Κύπρο από τους Πέρσες. Φαίνεται ότι οι τριήρης ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές από τα υπερσύγχρονα φάντομς που διέθετε τότε η αεροπορία μας. Συνεχίζοντας να ξεφυλίζετε το βιβλίο, θα βρείτε απαντήσεις και σε άλλα καυτά ερωτήματα, όπως για την επέσχυτη διακήρυξη της Γενέβης. Την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, που υπήρξε η απαρχή όλων των μετέπειτα προβλημάτων στο Αιγαίο, αλλά και πώς ήταν θωρακισμένη τότε η Κύπρος. Ο Κώστας Πρέκας πάλι θα ζωντανέψει την ιστορία 5 ηρωικών οπλητών των τεθωρακισμένων. Κώστας Δρόσος, έφεδρος λοχίας τεθωρακισμένων, στην 21 εάν, τοποθετήθηκε αρχηγός πληρώματος σε ένα καταληφθέν από το 286 μηταφή τουρκικό άρμα Μη-47 με πλήρωμα 4 παλικάρια, τον έφεδρο λοχία Ανδρέα Κρυθάρη και τους στρατιώτες Νίκο Τούντα, Ανδρέα Αποστόλου και Ανδρέα Κουδουνά. Η πρώτη τους δουλειά ήταν να ελέγξουν την κατάσταση του άρματος. Διαπιστώνουν βλάβη στο μηχανισμό υδραυλικής περιστροφής του πύργου και υδραυλικής ανυψώσεως του πυροβόλου. Το άρμα διέθετε μόνο χειροκίνητη περιστροφή και ανύψωση. Η διαφορά στους χρόνους απλών κινήσεων μεταξύ υδραυλικής και χειροκίνητης λειτουργίας είναι δευτερόλεπτα, έναντι λεπτών της ώρας και μερικές φορές πολλών λεπτών. Η δυναμία επισκευής ελήψεως ανταλλακτικών ξεπεράστηκε γρήγορα από τους εφευρετικούς τεχνικούς του ουλαμού υποστηρίξεως. Πρόκειται για τους αφανείς ήρωες που πολέμησαν τον εχθρό με όπλα τους τα κατσαβίδια και τις πένσες, επιδιορθώνοντας τις βλάβες των αρμάτων όπου χρειαζόταν, εντός και εκτός του πεδίου της μάχης, εκτιθειμένοι και αυτοί στους παντοειδείς θανάσιμους κινδύνους του πολέμου. Έδωσαν λοιπόν ρεύμα και κατευθείαν από την μπαταρία της μηχανής στο μηχανισμό με τη λαβή χειρισμού πύργου και πυροβόλου. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν η ανυπαρξία συγκλήσεως σκοπευτικών οργάνων, τηλέμετρο, περισκόπιο, σκοπευτική διόπτρα και πυροβόλων όπλων, πυροβόλο και συζυγιές πολυβόλο, με αποτέλεσμα αλλού να εστιάζουν τα σκοπευτικά όργανα και αλλού να κατευθύνονται οι βολές των πυροβόλων. Επ' αυτού δεν χρειάζεται σχόλια, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γελάς όταν έχεις απέναντί σου και σε σημαδεύουν τέτοια άρματα. Οι άριστα εκπαιδευμένοι, τεθωρακισμένοι υπαξιωματικοί και στρατιώτες έκαναν αμέσως τη διαδικασία της συγκλήσεως. Με δύο διορθωτικές επεμβάσεις δηλαδή, απέκτησαν τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των εχθρικών αρμάτων. Αργότερα έγινε ευθέως αντιληπτό ότι τα περισσότερα τουρκικά άρματα δεν διέθεταν ούτε υδραυλική περιστροφή πύργου και ανύψωση πυροβόλου, ούτε είχαν σύγκληση σκοπευτικών οργάνων και πυροβόλων όπλων. Στη Σκυλούρα έμελε να προσθεθεί στην ιστορία μας μια νέα σελίδα ηρωισμού και αυταπαρνήσεως που έγραψαν αυτοί οι 5 ατρόμητοι λεβέντες συμπολεμιστές μας όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ολόκληρη επιλαρχία τουρκικών αρμάτων δυνάμεως 52 αρμάτων τύπου Μη-47. Τα τεχνικά πλεονεκτήματα που προανέφερα επέτρεψαν στο ελληνικό πλήρωμα να εκτελεί εύστοχες βολές και να κινείται ταχύτατα, αποφεύγοντας τον εντοπισμό του και τα πυρά του εχθρού.
Σαστισμένοι οι Τούρκοι στέλνουν κι άλλα άρματα σε μια προσπάθεια να τα εξουδετερώσουν. Εκείνη τη στιγμή μίλησε το ελληνικό γονίδιο στις φλέβες του αρχηγού, κουβαλώντας μέσα του τον ίδιο τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Χαμογελάει με τη σκέψη που έκανε και χωρίς δισταγμό κατευθύνεται στις τάξεις των πολυάριθμων εχθρικών αρμάτων και μπαίνει ανάμεσά τους. Το άρμα του έχει ακόμα τουρκικά διακριτικά, όπως φυσικά και τα εχθρικά. Πώς θα μπορούσαν να διακρίνουν ποιο είναι το κακό άρμα που τους κεραυνοβολεί και μάλιστα μέσα στον κουρνιαχτό της σκόνης και του καπνού της μάχης. Και ακόμα ποιος θα το εντοπίσει, αφού από τις θηρίδες του πύργου των τουρκικών αρμάτων δεν τολμάει να προβάλλει κανείς αρχηγός για να έχει πλήρη εικόνα του πεδίου της μάχης. Το πλήρωμα Μη 47 με τις διαταγές του αρχηγού του Λοχία Κώστα Δρόσου καταστρέφει ολοσχερός 5 εχθρικά άρματα, πανικοβάλλοντας και καθυλώνοντας τους βαρβάρους επί πολλές ώρες. Μαζί με το πολυάριθμο πεζικό που ακολουθούσε την επιλαρχία αρμάτων, δίνοντας την ευκαιρία στους αμάχους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν και να σωθούν. Με τα πυρομαχικά τους να εξαντλούνται και χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού, ο αρχηγός Κώστας Δρόσος δίνει διαταγή απεμπλοκής και ο οδηγός Νίκος Τούντας, με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, δείχνει τις εξαιρετικές ικανότητές του με δεξιοτεχνικές κινήσεις, λες και οδηγούσε ένα ευέλικτο αυτοκίνητο. Δημιουργεί προπέτασμα πυκνού νεύρου σκόνης και οδηγεί το άρμα εκτός του οπτικού πεδίου του εχθρού και φυσικά εκτός βεληνεκούς του. Το ηρωικό πλήρωμα του άρματος, που έχει κάνει έναν άθλο, επιστρέφει στην 21 Εάν, όπου ανήκει Σόο και Αυλαβές, με αλόβητο το άρμα και απογειώνει στα ύψη το ηθικό όλων των ανδρών της μονάδος. Και η παρέλαση των ηρώων συνεχίζεται. Ακούμε ολοζώντανο στα αυτιά μας τον Νικόλαο Κατούντα, συμμαθητή μου στη Σχολή Ευελπίδων, τον Λεωνίδα της Κερίνιας να φωνάζει στους στρατιώτες του. «Η Κύπρος σήμερα θα μαυροφορεθεί και δεν θέλουν οι μανάδες σας αυτές που θα φορέσουν τα μαύρα. Φύγετε, σας διατάσω». Αυτό, την τελευταία αυτή διαταγή του Κατούντα, τη διέσωσε ο αγγελιαφόρος του, Λάμπος Κυρίλου. Από κοντά και ο Σωτήρης Σταυριανάκος. Ο Κώστας Πρέκας ζωντανεύει τις τελευταίες στιγμές του, όπως εξιστορούνται στο βιβλίο. Όλες οι επιθέσεις των Τούρκων στις 14 και 15 Αυγούστου αποκρούνται και συντρίβονται από τους λιγοστούς υπερασπιστές του στρατοπέδου. Ένας εξ αυτών, ο πολύ καλός μου φίλος Μιχάλης Χαζάπης, κάθε φορά που μιλούσε για την ανεπανάληπτη μάχη της Ελδίκ, έλεγε εκστασιασμένος: «Ρε παιδιά, στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγιάς, δεν σκοτώθηκε κανείς. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Κανένας!» Και άναβε αμέσως τσιγάρο για να σταθεροποιήσει κάπως τα τρεμάμενα χείλη του. Ο Μιχάλης Χαζάπης εκοιμήθη το 2011. Στις 16 Αυγούστου του 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν την ισχυρότερη επίθεσή τους, πάση δυνάμει, έχοντας αιχμή της επιθέσεως πλήθος τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης Μη 47 και Μη 48. Οι Έλληνες πολεμιστές μένουν αμετακίνητοι επί των επάλξεων. Ο Μανιάτης, λοχαγός ο Τύριος Σταυριανάκος, πολεμάει λυσαλέα και εμψυχώνει τους στρατιώτες του για να το αντέξουν. Τα εχθρικά άρματα πλησιάζουν τριγλίζοντας. Αγριεμένος ο λοχαγός του μηχανικού πετάγεται από το χαράκωμα ορθώς μπροστά τους και με το πιστόλι στο χέρι ορμάει απάνω τους σε ένα άρμα με σκοπό να πυροβολήσει τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσει. Το είχε ξανακάνει μια μέρα, δύο μέρες πριν και ανάγκασε το έντρομο πλήρωμα του άρματος να υπάρχει
να υποχωρήσει πανικόβλητο. Αυτή τη φορά όμως γίνεται αντιληπτός. Πυροβολεί και φωνάζει. Εδώ είναι Ελλάδα. Και το υπογράφει με το αίμα του. Ποιοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να σβήσουν αυτή την υπογραφή? Και πόσες άλλες υπογραφές που έβαλαν με το αίμα τους σε αυτή τη γη οι γενναίοι που έπεσαν πολεμώντας για Χριστό και Ελλάδα. Οι θυσίες του αίματος δεν σβήνουν με το μελάνι των προδοτικών συμφωνιών και των συνθήκων της ντροπής που υπογράφουν οι εγχώριοι εξουσιαστές με τους πάσης φύσεως φίλους και εχθρούς μας. Ωστόσο, οι μελανοφόροι έκαναν και κάνουν ό,τι μπορούν για να απαλείψουν από την ιστορία κάθε ίχνος γενναίων. Πολέμησαν και στην Κύπρο το 1974. Πουθενά σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν συναντήσατε μία οδό που να κοσμείται με το όνομα Ηρών Κύπρου 1974. Ή αντισυνταγματάρχου Παύλου Κουρούπη, ή αντισυνταγματάρχου Γεωργίου Μπούτου, ή πλωτάρχου Ελευθερίου Χανδρινού, λογαγού Σωτηρίου Σταυριανάκου, λογαγού Νικολάου Κατούντα, ή αρχιλοχία Αθανασίου Φωτοπούλου, ή με το ένδοξο και τιμημένο όνομα κάποιου άλλου από τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες που προσέφεραν τη ζωή τους θυσία για την ελευθερία της Κύπρου. Σε κανένα βιβλίο δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου ή πανεπιστημίου δεν θα διαβάσετε ούτε μία λέξη για αυτούς. Καμία μελέτη, καμιά σχολική εργασία, καμία πτυχιακή εργασία δεν ανετέθη σε φυσικό. Δεν εκπονήθη ποτέ θέμα. Ποτέ με θέμα τον πόλεμο που έγινε το 1974 στην Κύπρο. Καμιά αναφορά από δασκάλους πανεπιστημιακούς στις σχολές, στις σχολικές αίθουσες δημοτικού γυμνασίου Λυκείου και στα αμφιθέατρα των ΑΗ. Επιμελέστατη η απόκρυψή τους και από όλα τα κρατικά, τα κρατικοδίαιτα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ποτέ, κανείς. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν μόνο ο Κουρούπης, ο Κατούντας και ο Σταυριανάκος. Ήταν και ο Παπαλαμπρίδης και ο Τσιόνος και ο Σταμπουλής και τόσοι άλλοι. Είναι αυτοί για τους οποίους ο Παλαμάς έγραψε. «Κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί». Μέσα σε αυτή την αίθουσα και από αυτό το βήμα, σε ημερίδα που είχε οργανώσει η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχητών, στις 9 Νοεμβρίου του 2016, ο ήρωας της Κύπρου, τότε υπολογαγός των καταδρομών, Ηλίας Γλεντζές, επίσης μαθήτης Σχολή Ευελπίδων, είχε πει: «Την ημέρα της εισβολής φύγαμε με κοντή περισκελίδα, με τα άρβυλα και με χιτόνιο χωρίς περιχειρίδες, χωρίς μανίκια, χωρίς ασυρμάτους, μόνο με τον οπλισμό ο οποίος ήταν παπαλαιωμένος, όπως Μπρεν, Πολυβόλα 030, Τόμσον, Λί Έμφιλ και πιστόλια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου». Και βέβαια, για όλα αυτά δεν ήταν υπεύθυνη η όποια κυβέρνηση των Αθηνών. Το είχε πει άλλωστε και ο Μακάριος στην περίφημη επιστολή προς τον Κιζίκη. «Η Εθνική Φρουρά είναι όργανο του Κυπριακού κράτους και από αυτό πρέπει να ελέγχεται και ουχή εξ Αθηνών». Ελεγχόταν, όπως σας είπα. Από το 1974 περιμένουν να ανοίξει ο περίφημος φάκελος της Κύπρου. Περιμένει και ο κύριος Αργυρόπουλος μαζί μας που γράφει: «Πράγματι, ο περίφημος φάκελος της Κύπρου έχει στοιχειώσει εδώ και 49 χρόνια, αφού ομόφωνη απόφαση όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων της Βουλής μέχρι σήμερα είναι να παραμείνει κλειδωμένος εσαΐ για δύο λόγους. Πρώτον, για να μην μάθει ο λαός ποτέ την αλήθεια, και δεύτερον και κυριότερο γραφωγό, να μην μάθει ποτέ ποιοι είναι οι πραγματικοί ένοχοι εσχάτης προδοσίας». Ρε μπάς και έχει δίκιο και φωνάζει ο Αργυρόπουλος. Το γιατί θα το βρείτε στο βιβλίο. Στις 11 Νοεμβρίου του 2008,
ο Σύλλογος Βετεράνη Κύπρου 1974 ζήτησε την άρση της προαναφερθήσας αποφάσεως. Η μετά δύο μήνες απάτηση του τότε ηφέθα και νυν Προέδρου της Βουλής κυρίου Τασούλα ήταν αφοπλιστική. Οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω απόφαση εξακολουθούν να συντρέχουν και συνεπώς η ισχύς της κρίνεται επάναγκες να εξακολουθήσει. Τελεία και παύλα. 49 χρόνια έχουν περάσει από τότε και οι πληγές είναι ακόμα ορθάνυχτες. Τι γίνονται οι αγνοούμενοι και γιατί ονομάζονται αγνοούμενοι και όχι εχμάρωτοι πολέμου? Γράφει σε μία από τις δεκάδες επιστολές που έχει στείλει προς όλες κατευθύνσεις ο κ. Αργυρόπουλος. Επί 24 χρόνια μετά το 1974 δεν τολμούσαν ούτε να αναφέρουν ότι έγινε πόλεμο στην Κύπρο και μίλαγαν αόριστα για γεγονότα της εισβολής της Κύπρου. Γι' αυτό τους 1.619 Έλληνες και Κυπρίους εχμαλώτους πολέμου τους βάφτισαν αγνοουμένους, τους αγνόησαν και τους έκαναν αγνοημένους. Πάντως, οι γραφειοκράτες αρμόδιοι φρόντισαν να δικαιώσουν και κατά κάποιο τρόπο να αποκαταστήσουν μερικούς εχμαλώτες και τραυματίες του πολέμου της Κύπρου. Μερικές φορές άγαρμα, όπως περίπτωση του Γεωργίου Σολομού, για τον οποίο εκδόθηκε μεν ταυτότητα αναπήρου πολέμου, στην οποία όμως αναφέρεται ότι ο Σολομός είναι ανάπηρος πολέμου της περίοδου 1940-49. Έστω και αν γεννήθηκε το 1953, 4 χρόνια μετά. Ο Κώστας Πρέκας μας διαβάζει ένα σχετικό απόσπασμα του βιβλίου. Ο πόλεμος στην Κύπρο, όπως και κάθε πόλεμος, άφησε νεκρούς, τραυματίες, εκτοπισμένους, εγκλωβισμένους, αναπήρους και εχμαλώτους. Επειδή όμως, όπως είπαμε, στην Κύπρο δεν έγινε πόλεμος το 1974, τι γίνεται με αυτούς που γύρισαν ακροτηριασμένοι και ανάπηροι? Πάντα για όλα υπάρχει λύσεις. Ιδού ένα παράδειγμα για το πόσο δολίως έδωσαν σολομόντιες λύσεις οι αρμόδιοι καρεκλοκένταυροι. Ο ήρωας συμπολεμιστής μας Γεώργιος Σολομός, στρατιώτης του λόχου βαρέων όπλων στη δημιουργία όλμων της Ελβίκ, πολεμώντας με αυταπάρνηση τον εισβολέα, τραυματίστηκε σοβαρά από εχθρικά πυρά, με συνέπεια τον ακροτηριασμό του δεξιού χεριού του. Μετά την επανωδό του στη Μητροπολιτική Ελλάδα, αφού η αρμόδια ανωτάτη υγειονομική επιτροπή διαπίστωσε και επιβεβαίωσε την αναπηρία του σε ποσοστό 80%, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης του χορήγησε αναπηρική σύνταξη και τον εφοδίασε με δελτίο αναπηρικής ταυτότητος, στην οποία αναγράφεται το όνομά του με την ιδιότητα ανάπηρος πολέμου, πολεμικής περίοδου 1940-1949. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητός του αναφέρει ότι ο Γεώργιος Σολομός γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1953. Επομένως, κατά τους φωστήρες του ΙΕΘΑ, ο Γεώργιος Σολομός κατέστη ανάπηρος πολέμου αρκετά χρόνια πριν καν σκεφτούν οι γονείς του να τον φέρουν στον κόσμο. Αδυνατό να σχολιάσω περαιτέρω μια τόσο μεγάλη αθλειότητα. Κατά την ανταλλαγή των εχμαλώτων, οι εφιέστατοι διαπραγματευτές της κυπριακής πλευράς δέχτηκαν να ανταλλάσσονται 3 ή 5 Τούρκοι έναντι ενός Έλληνος ή Ελληνοκυπρίου. Έτσι, όταν ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή, παρέμειναν στα νύχια των Τούρκων 1.876 Έλληνες και Ελληνοκύπριοι. Αφού δεν υπήρχαν πλέον άλλοι Τούρκοι εχμάλωτοι προς ανταλλαγή και με τους 1.876 εχμαλώτους, τι γίνεται με τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες που πολέμησαν μέχρι την τελευταία σφαίρα του όπλου τους και μετά εχμαλωτίστηκαν από τους αιμοδιψείς ανθρωποκτόνους? Νοιάστηκε ποτέ κάποιος για αυτούς?
πέρασε ποτέ από τα διεστραμμένα μυαλά των αρμοδίων του ελληνικού κράτους η σκέψη ότι οι 1876 εχμάλωτοι είναι άνθρωποι και όχι αντικείμενα. Αρκετοί από αυτούς είναι αθώοι άμαχοι πολίτες που τους εχμαλώτησαν οι βάρβαροι στα σπίτια τους. Η απάντηση έχει δοθεί εμπράκτος και δολίως. Αφού δεν έγινε πόλεμος, πώς θα έχουμε εχμαλώτους πολέμου? Είπαμε, πάντα υπάρχει λύσεις. Τους βάφτισαν λοιπόν αγνοούμενους. Τους αγνόησαν και τους μετέτρεψαν σε αγνοημένους. Οι αγνοούμενοι λοιπόν γίνονται αγνοημένοι. Στις 26 Μαρτίου του 1985, η ΚΥΠ της Κύπρου διαβάζει στο προϊστάμενο υπηρεσίας διαγνωμένους και κοινοποιεί στην Επιτροπή Συγγενών Αγνοωμένων έγγραφο με το οποίο γίνονται γνωστές πληροφορίες για τους αγνοωμένους, οι οποίοι όμως έχουν εντοπιστεί ζωντανοί σε διάφορα στρατόπεδα της φίλης και συμμάχου Τουρκίας. Ουδής ασχολείται. Ο Κώστας Πρέκας θα μας διαβάσει απόσπασμα το βιβλίο με την άποψη ενός διακεκριμένου Αμερικανοαυστραλού που έχει ασχοληθεί με το θέμα. Ο Αμερικανοαυστραλός Γκρέκορι Κόπλεϊ είναι επικεφαλής Αμερικανικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών. Τον Οκτώβριο του 2006 υπέβαλε στην Υπηρεσία Πληροφοριών του Πενταγώνου, τον ΗΠΑ, μια έκθεσή του βασισμένη σε στοιχεία που συνέλεξαν οι ερευνητές του Κόπλεϊ από ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας σχετικά με τους εχμαλώτους που συνέλαβε ο τουρκικός στρατός στον πόλεμο του 1974 στην Κύπρο. Αναφέρει, οι Τούρκοι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιστρέψουν τους εχμαλώτους. Από τη στιγμή που τους είχαν, μετά την εισβολή στην Κύπρο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να τους επιστρέψουν ή να παραδεχτούν ότι τους έχουν. Έτσι, ήσαν ελεύθεροι να τους χρησιμοποιήσουν όπως ήθελαν. Και το έπραξαν. Τους χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωα σε πειράματα χημικού και βιολογικού πολέμου που έκαναν τα μυστικά βιοχημικά εργοστάσια υπό την εποπτεία της τουρκικής στρατιωτικής ιατρικής ακαδημίας. Αλήθεια, ποιοι από μας ξέρουμε ποιος ήταν ο Θεόφιλος Γεωργιάδης? Όλοι όμως ξέρουμε ποιος ήταν ο Ζακ και ο Γρηγορόπουλος. Ο Γεωργιάδης όμως είχε άλλη ρότα και φώναζε «Όσο ζω θα επιμένω ότι οι αγνοούμενοι βρίσκονται εν ζωή. Δεν θα δεχτώ να θαυτούν ζωντανοί και αν χαθώ η ψυχή μου από ψηλά θα αγωνίζεται για αυτούς». Ο Νίκος Αργυρόπουλος σχολιάζει σχετικώς και το σχόλιο μας το διαβάζει ο Κώστας Πρέκας. Κανένα ελληνικό μέσο μαζικής εξαπατήσεως και φυσικά κανένα πολιτικό κόμμα δεν καταδέχτηκε ποτέ να βγάλει αυτή την έκθεση Κόπλεϊ, να την κάνει σημαία και να πει «Ελάτε εδώ ρε Τούρκοι, φέρτε πίσω τα παιδιά μας. Έχεις το παιδί μου εχμάλωτο και θέλεις να είμαστε και φίλοι? Έχεις το θράσος να ζητάς την υποστήριξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς? Αν δεν απολογηθείς για τα εγκλήματά σου, αν δεν αποσύρεις το στρατό σου από την Κύπρο, αν δεν απελευθερώσεις τους αχμαλώτους, αν, τότε το μόνο που μπορείς να περιμένεις από την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ένα αδιαπραγμάτευτο όχι σε όλα και μια διαρκή παντή τρόπο ανυποχώρητη διεκδίκηση με όλα τα δίκαιά μας. Αυτά όμως τα λένε οι αληθινοί ηγέτες. Οι άλλοι, οι ψοφοδεείς, οι παλιλείς και οι τσιράκια, τρέμουν και να τα σκεφτούν, όχι να τα πούν. Και με αφορμή τους αγνοουμένους ή τους αγνοημένους και με οδηγό το βιβλίο 13 Περιστέρια του σημερινού συντονιστή μας, κυρίου Πέτρου Κασιμάτη, ο κύριος Αργυρόπουλος θίγηκε το θέμα της τουρκικής προπαγάνδας που μπαίνει στα σπίτια μας από τους αργυρώνητους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο Κώστας Πρέκας
θα μας αποχαιρετήσει διαβάζοντας το σχετικό απόσπασμα. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς τους Έλληνες γονείς που παρακολουθούν με λαγνία τις τηλεοπτικές τουρκοσειρές που πλημμυρίζουν την ελληνική τηλεόραση και να τους πω ένα πράγμα. Εσείς που χωρίς να το συνειδητοποιείτε ναρκώνεστε από την τουρκική προπαγάνδα ήπια ισχύως μέσω αυτών των τουρκικών βδελικμάτων, κοιτάξτε σας παρακαλώ προσεκτικά τα πρόσωπα των παιδιών σας. Σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή το παιδί σας μπορεί να βρεθεί στην ίδια θέση με αυτή των αιχμαλώτων πολέμου του 1974 και αναλογιστείτε ότι και σε εσάς τους ίδιους μπορεί να σας μαυροφορέσει ο Τούρκος για όλη σας τη ζωή και όχι μόνο από ένδοξο θάνατο του παιδιού σας σε κάποια μάχη, αλλά αγνοώντας σε όλη σας τη ζωή πού είναι και πού βασανίζεται απάνθρωπα το παιδί σας, χωρίς καμιά ελπίδα επιστροφή στην αγκαλιά σας. Ένα ακόμα φάντασμα που θα κινείται στη σκιά της απόγνωσης, χαμένο στην πλημμύρα μιας νέας σκοπιμότητας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Πρέκα, ο οποίος με το γνωστό του ταπεραμέντο, το φλογερό, το ελληνικό, μας ζωντάνεψε σελίδες του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα γεγονότα που δεις τολμά να διαψεύσει. Από το 1974 και δόθε υφιστάμεθα ένα τσουνάμι ψεύδους και παραπληροφόρησης. Ο Αβραάμ Λίνκον είχε πει «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό. Λίγους όλο τον καιρό. Αλλά όχι όλους όλο τον καιρό. Εδώ στην Ελλάδα μπορείς να τους εξαπατάς όλους για όλο τον καιρό, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ότι θέλουν να εξαπατηθούν. Μπορεί όμως να θέλουν να καταπιούν αμάσιτο το παραμύθι για την Κύπρο εν γέννη, κυπριακό, τουρκική εισβολή κλπ, που τους σερβίρεται από διαφόρους. Όμως ο κύριος Αργυρόπουλος έχει διαφορετική γνώμη και γι' αυτό κάνει μια προσπάθεια, μπας και θελήσουν και οι υπόλοιποι και σταματήσουν να πίνουν από το 1974 το γλυκό κρασί της λησμονιάς αλλά και της διαστρεβλώσεως. Και η προσπάθεια αυτή δεν είναι άλλη από το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Ο κύριος Αργυρόπουλος δεν είναι ούτε διπλωμάτης ούτε πολιτικός. Είναι ένας απλός σκεπτόμενος πολίτης, ο οποίος πολέμησε στην Κύπρο και επομένως έχει κάθε δικαίωμα να θέτει απλά ερωτήματα τα οποία από το 1974 και δόθε ζητούν απαντήσεις, τις οποίες όμως δεν παίρνουν. Και αυτά ο κύριος Αγριόπουλος δεν μπορεί να τα χωνέψει και θέλει κάποιος να του το εξηγήσει. Επί παραδείγματι, πώς μερικοί αρχηγοί κλάδων των ενόπλων δυνάμεων αντιμετωπίστηκαν έτσι και μερικοί άλλοι αλλιώς, δηλαδή μερικοί αποστρατεύτηκαν αμέσως μετά την μεταπολίτευση και οι άλλοι 6 μήνες μετά. Πώς στοιχεία από το 1974 είχαν, ας πούμε, κάποια σκοπιμότητα να χαρακτηριστούν απόρριτα, εξακολουθούν και σήμερα, μισό αιώνα μετά, να παραμένουν απόρριτα. Ίσως για να εκθέσουν αυτούς που τα χαρακτηρίζουν απόρριτα. Γιατί ο ήρωας τότε Πλωτάρης Χανδρινός αντιμετωπίστηκε περίπου ως προδότης από ενδόξους επίορκους αντιστασιακούς του γλυκού ή μάλλον του αλμυρού νερού. Γιατί ο Μακάριος δεν επέστρεψε αμέσως στην Κύπρο όταν παραιτήθηκε ο Σαμσόν, αφού η ομαλότητα εντός και εκτός εισαγωγικών είχε πλέον αποκατασταθεί. Γιατί και πώς δεδηλωμένα πρωτοπαλίκαρα του Ιωαννίδη έγιναν μια ανοιχτή πρωτοπαλίκαρα της Δημοκρατίας. Τα ψάχνει 49 χρόνια όλα αυτά ο κ. Αργυρόπουλος και ψάχνοντας βρήκε. Και κάθε λέξη του βιβλίου, κάθε πρόταση, κάθε παράγραφος, κάθε σελίδα και τελικώς όλο το βιβλίο στηρίζεται σε έγγραφα,
δημοσιεύματα, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και άλλα ντοκουμέντα. Τα μου είπαν, άκουσα, έμαθα, δεν έχουν σχέση με το βιβλίο. Είμαι βέβαιος ότι όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη, όχι ανάγνωση, αλλά μελέτη του βιβλίου, για πολλά θα έχετε αρχίσει να αμφιβάλλετε. Το βιβλίο σε καμιά περίπτωση δεν προσφέρεται για πνευστή ανάγνωση, όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε στις βιβλιοπαρουσιάσεις. Και τούτο διότι η ιστορία δεν διαβάζεται απνευστή. Και ο Νίκος Αργυρόπουλος έγραψε ιστορία. Και επειδή αρχίσαμε ένα γνωμικό, ας τελειώσουμε με ένα άλλο, του Βολτέρου. Η αμφιβολία δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά η βεβαιότητα είναι μια παράλογη κατάσταση. Για να δούμε. Άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Υπάρχει μια μερή η οποία αντιτίθεται. Αλλά θα συνέβαινε και αυτή. Πού θα πάει? Τι είπε το αείμνηστος λογοθετήτης? Υπάρχει μια μερή η οποία αντιτίθεται. Αλλά πού θα πάει? Και αυτή θα συμφωνεί στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον στρατηγό. Αν είχαμε χρόνο θα ήθελα να πω πολλά για εκείνη τη μοναδική συνέντευξη του Κιζίκη στο πρόσωπό μου. Τους ερευνητές και τους φίλους που ασχολούνται με την ιστορία, όπως τον Σπύρο τον Δημητρίου, το φίλο μου, θα τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Είχε πει ο Κιζίκης λοιπόν ότι θέλω να δικαστώ, είμαι ένοχος. Υπέτη είμαι Μπονάνος Αραπάκης. Αυτά τα είπε λίγο πριν πεθάνει, λίγο πριν χάσει τη μάχη με τη ζωή. Αυτά που του λέει ο Ιωαννίδης, δίνουμε Κύπρο, παίρνουμε Κωνσταντινούπολη, και του λέει τι λες Τάκη, γιατί είχαν και μια συγγενική σχέση, τι είναι αυτά που λες. Και στο τέλος μου είχε πει μεταξύ άλλων ότι αισθάνομαι ντροπή, γιατί ενώ ήμουν στρατηγός έπαιρνα διαταγές από έναν ταξιάρχο. Φίλες και φίλοι, γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο? Οι εμπειρίες που δεν γράφονται δεν πεθαίνουν ποτέ. Θάβονται ζωντανές και θα τις ξαναβρούμε μπροστά μας σαν φαντάσματα, λέει ο Φρόιντ. Να δούμε όμως τι έχει να μας πει ο Γιάννης Κουριανίδης, διευθυντής των εκδόσεων του περιοδικού Ενδοχώρα που εξέδωσε το βιβλίο Ένοχη του Νίκου Αργυρόπουλου. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος τραπέζης. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της παράταξης Θεσσαλονίκη Πόλης Ελληνική, με μια πολύ δυναμική και καταλυτική παρουσία στα κοινά της πρωτεύουσας και ενεργό συμμετοχή στα κοινά της Θράκης, για την οποία αναγωνίζεται αδιάκοπα. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι του στρατού και της πολιτείας, αγαπητοί κύριοι που συμμετέχετε σήμερα στην εκδήλωση αυτή και τιμάτε την έκδοσή μας με την ομιλία, με τα λόγια σας και με την παρουσία σας. Αγαπητέ Νίκο, οι εκδόσεις του περιοδικού Ενδοχώρα, το λέει και το όνομά τους, είναι εκδόσεις ενός περιοδικού, το οποίο εκδίδεται από το 1988, εδώ και 35 χρόνια δηλαδή, στην ανακριτική μας Θράκη, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Είναι έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενδοχώρα και βεβαίως έχει προχωρήσει πέραν των εκδόσεων του περιοδικού σε μια σειρά βιβλίων που νομίζω ότι η κορονίδα πλέον είναι αυτό το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. Ένα βιβλίο που στους τρεις μήνες της κυκλοφορίας του, έχοντας κάνει ήδη τρεις ανατυπώσεις, εισέπραξε κριτικές που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα τόσο γρήγορα και τόσο ένθερμες. Είναι αυτές οι κριτικές. Πολλοί μας είπαν ότι ουσιαστικά ανοίγει τον φάκελο της Κύπρου. Και ίσως να μην είναι υπερβολή αυτό, από τη στιγμή που ο Νίκος Αργυρόπουλος, που τον γνώρισα πριν από περίπου 11 χρόνια, θυμάμαι καλά Νίκο, ακριβώς λόγω της ενασχόλησής μας με τον χώρο της Θράκης και επειδή ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι μας έλεγαν, κυρίως οι Κύπροι που ζουν στη Θράκη, ότι προσέξτε εκεί στη Θράκη, γιατί όλα όσα γίνονται εδώ γίνονταν και στην Κύπρο κατά αντιστοιχία για σειρά ετών και πολύ φοβόμαστε, έλεγαν από την εμπειρία που είχαν οι άνθρωποι, μη συμβούν τα ίδια και εδώ. Γι' αυτό λοιπόν και από την πρώτη στιγμή και μέσα από την αρθρογραφία του περιοδικού μας προσπαθήσαμε
να έχουμε κείμενα τα οποία να συνδέουν χωρικά και χρονικά, θα λέγαμε, τη Θράκη με την Κύπρο. Αυτά έγιναν και αιτία βεβαίως να γνωρίσουμε και ανθρώπους που έδωσαν το δικό τους στίγμα στη Θράκη, όπως ο αξιότιμος κύριος πρόδρομος Εφιετζόγλου, ανθρώπους οι οποίοι προσέφεραν και προσφέρουν ακόμη και σήμερα πολλά πράγματα στον χώρο της Θράκης, και μέσα από την ενασχόλησή μας αυτή γνωρίσαμε και τον Νικόλο Αργυρόπουλο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν τον παρότρινα να εκδώσει αυτό το βιβλίο. Είναι νωρίς ακόμα, μου έλεγε, μαζεύω στοιχεία, ζω ακόμη, έχω μέσα μου ακόμα τα σημάδια εκείνων των ημερών, στη ψυχή μου και στο μυαλό μου, δεν θα είμαι αντικειμενικός. Αυτά μου έλεγε και κάποια στιγμή, πέρσι το 2022, στα τέλη του 2022, εξέδωσε, με φώναξε και μου είπε, ξέρεις Γιάννη, το αποφάσισα, ορίσε το βιβλίο. Εντυπωσιάστηκα, γιατί περίμενα το βιβλίο αυτό να είναι βιωματικό πρωτίστως. Δεν είναι. Είναι 492 σελίδες, στις οποίες αυτά τα οποία αναφέρει ο Νίκος Αργυρόπουλος για τον εαυτό του είναι ελάχιστα, είναι 10 σελίδες, αν είναι όλα αυτά μαζί, και αυτά όχι για να περιαυτολογήσει, αλλά για να τα συνδέσει με όσα περιγράφονται και με όσα αποτυπώνονται μέσα από τα έγγραφα και ντοκουμέντα, μαρτυρίες, δημοσιεύματα, όλα αυτά τα οποία συνέλεξε όλα αυτά τα χρόνια και αποτύπωσε στο βιβλίο το αυτό. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, στο οποίο απουσιάζει, θα λέγαμε, μέσα ο άνθρωπος Νικόλος Αργυρόπουλος. Απουσιάζουν και πολλά από αυτά που έκανε στην διάρκεια εκείνων των ημερών. Εγώ όμως έψαξα λίγο, Νίκο, και βρήκα αυτό το βιβλίο του Ιωάννη Μαμουνιδάκη, «Τα τεθωρακισμένα στην Κύπρο, εξέλιξη και δράση». Και από εδώ επιτρέψτε μας να διαβάσω 2-3 στοιχεία για αυτά τα οποία έκανε, αναφέρει ο συγγραφέας εδώ, και τον Νίκο Αργυρόπουλο. Η διοίκηση της 21ης ΕΑΝ, μαζί με μια ύλη αναγνωρίσεως και την ύλη εφόδου που είχε διασπαρεί στον Γερόλακο, δεν αντιμετώπισε καμία ρήψη αλεκτροζεστών, παρά μόνο σποραδικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Το απόγευμα, ο αρχηγός πληρώματος ενός Μάρμον Χάριγκτον, είναι τα κάποια άρματα, ο Θεός δεν τα κάνει άρματα, ουσιαστικά είναι θωρακισμένα οχήματα, με τα οποία πολεμούσαν τότε οι άνθρωποι αυτοί στην Κύπρο, κατέριψε με το πολυβόλο Mi-19-19 των 0,30 ιντσών ένα τουρκικό αεροσκάφος F-100, το οποίο μετά από βομβαρδισμό είχε κατεβεί χαμηλά σε ύψος 20-30 μέτρων. Ήταν η 8η κατά σειρά κατάρριψη αεροσκάφους εκείνη την ημέρα, η οποία ανακοινώθηκε λίγο μετά σε πολεμικό ανακοινωθέν, προκαλώντας φρενίτιδα ενθουσιασμού στην επιλαρχία. Το πλήρωμα του Μάρμον Χάριγκτον απαιτελείται από τον κληρωτό λοχία Νικόλαο Αργυρόπουλο, εξ Ελλάδος. Ως αρχηγό, τον στρατιώτη Ανδρέα Μιχαήλ, εκ Κύπρου, ως πυροβολητή. Και τον στρατιώτη Κυριάκο Πελεκάνο, εκ Κύπρου, ως οδηγό. Και ένα δεύτερο απόσπασμα. Σε αυτό το διάστημα, συχνά ο ρόλος των δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κύπρο ήταν παράξενος. Ειδικά, άνδρες του Βρετανικού αποσπάσματος επεσήμαναν στρώσεις ναρκοπεδίων της Εθνικής Φρουράς, κατέγραφαν δυνάμεις και εντόπιζαν τις θέσεις διασποράς. Ταυτόχρονα εφοδίαζαν τους αποκλεισμένους τουρκοκυπριακούς θύλακες με τρόφιμα και πυρομαχικά. Σε μία περίπτωση, ο ουλαμός του ανθυπασπιστή Δερδεμέζη, ευρισκόμενος στα πρανή των υψωμάτων στην περιοχή Ελδίκ σχολής Γρηγορίου, αντιλήφθηκε περίεργες κινήσεις. Τα οχήματα παρέμεναν πίσω από την κορυφογραμμή, με αρχηγούς πληρωμάτων τους εξ Ελλάδος λοχίες Νικόλαο Αργυρόπουλο, Νικόλαο Βασιλάκη και Νικόλαο Θεοδωρόπουλο, όταν εντόπισαν δύο Jeep Land Rover του αγγλικού αποσπάσματος της UNFICIP να κατευθύνονται προς τις τουρκικές θέσεις. Οι τεθωρακισμένοι πρόσεξαν ότι επί των οχημάτων επέβαιναν μόνον οι οδηγοί τους. Λίγα λεπτά αργότερα, τα Land Rover εμφανίστηκαν και πάλι,
Επιστρέφοντας στις θέσεις της Εθνικής Φρουράς, μόνο που αυτή τη φορά μετέφεραν 3 επιπλέον στρατιώτες το καθένα. Αυτοί ήταν μελαμψοί, ξερακιανοί στην εμφάνιση και φορούσαν φρεσκοβαμμένα μπλε κράνη τύπου Mi-1. Φτάνοντας στις θέσεις των Μάρμον Χάρινγκτον, οι νεοφερμένοι σε εισαγωγικά ΟΗΕΔΕΣ άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες και να σημειώνουν σε ντοσιέ τις θέσεις τους. Η επικεφαλής υπαξιωματική του Μάρμον Χάρινγκτον αστειεύονταν μεταξύ τους, καλώντας τους ΟΗΕΔΕΣ σε εισαγωγικά να φωτογραφίσουν τον ομορφότερο. Μετά από λίγο, τα Land Rover επέστρεψαν στις τουρκικές θέσεις. Ο Λοχίας Αργυρόπουλος πρότεινε στους συναδέλφους του να κατεβάσουν τα οχήματα στους πρόποδες των υψωμάτων για λόγους στοιχειώδους προφυλάξεως. Πράγματι, έγινε η μετακίνηση και έκπληκτοι όλοι είδαν έπειτα από λίγο ένα μπαράζ όλμων να πέφτει επάνω στις πρώτερες θέσεις του ουλαμού. Είχαν γλιτώσει παρατρίχα. Αυτή η πράξη των δυνάμεων του ΟΗΕ ήταν φυσικά παράνομη. Δεν έμεινε όμως ατιμόρυτη. Όταν μετά από λίγες ημέρες 4 οχήματα Land Rover των Κιανοκράνων εμφανίστηκαν και έκαναν το ίδιο πράγμα, τα τεθωρακισμένα άνοιξαν πυρ, καταστρέφοντάς τα. Όταν δε από την πλευρά... Όταν δε από την πλευρά της UNFICIP δεν εκφράστηκε κανένα απολύτως παράπονο προς την ελληνική πλευρά, αυτό δεν έκανε εντύπωση σε κανέναν. Ήταν προφανές ότι τα θύματα δεν ήταν πραγματικοί κιανόκρανοι. Αυτά τα λίγα για τον Νίκο Αργυρόπουλο, θα σας μιλήσει και ο ίδιος σε λίγο για κάποια πράγματα. Εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω βαθύτατα από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί με τιμά με τη φιλία του πρωτίστως, γιατί είχα την χαρά, ξέρετε, είναι αυτές οι μικρές προσωπικές χαρές που έχουμε εμείς, που τέλος πάντων κάνουμε κάποια πράγματα στην κοινωνία γενικότερα, είτε μέσα των εκδόσεών μας, όπως κάνει και εδώ ο αγαπητός φίλος ο κύριος Γιαννάκης, παιδιά προηγουμένως, όπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, ο κύριος Εμφυλιοτζόγλου, ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης και άλλοι που τυχόν τους αδικού, αν δεν τους είδα. Αυτές οι μικρές χαρές είναι που αξίζουν, ότι μπορούμε και σφίγγουμε το χέρι κάποιων τέτοιων ανθρώπων. Ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά που μου έδωσε τη χαρά να σφίξει το χέρι του Νίκου Αργυρόπουλου και δίπλα σε αυτόν και κάποιον από τους συμπολεμιστές του. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ και όλους σας για την παρουσία σας. Και μετά τον εκδότη, φίλες και φίλοι, ο λόγος για τον τόπο του εγκλήματος. Οι μάχες δεν κερδίζονται με χρυσές λόγχες, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Ο Νίκος Αργυρόπουλος, ο φίλος μου, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Το αρχείο του είναι ελάχιστα μικρότερο από το εμβαδόν της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Πολέμησε για το τιμιότερον και αγιότερον που είναι η πατρίδα, αλλά όπως λένε και οι διανοητές, ήταν αγέροχος στη μάχη, γιατί κανένας δεν πιστεύει στο δικό του θάνατο. Υποσυνείδητα όλοι είναι πεπισμένοι για την προσωπική τους αθανασία. Και μια και μιλάγαμε νωρίτερα για το Φρόιντ, ο ίδιος ο διάσημος ψυχαναλυτής έλεγε πως κάποια μέρα, κοιτάζοντας πίσω τα χρόνια που αγωνίστηκες, θα σου φαίνονται τα πιο ωραία αυτά. Ο Νίκος κατάλαβε 2 πράγματα στις μάχες που έζησε. Πρώτον, ότι όσοι έχουν γλυκές άδολες αιμονές υποφέρουν κυρίως από τις αναμνήσεις. Και δεύτερον, δεν υπάρχουν άθεοι στα χαρακόμματα. Νίκο. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι αξιωματικοί εκπρόσωποι των αρχηγών για ΕΘΑ, του στρατού και της αεροπορίας, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, κύριος Ζορμπάς είχε ανηλυμένη υποχρέωση, έφυγε. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ετοιμάτε σήμερα με την παρουσία σας εδώ, στην παρουσίαση του μοναδικού βιβλίου που έχω γράψει. Ξέρετε, εμείς τον πόλεμο τον ξέραμε από τις αφηγήσεις των γονιών μας, των πατεράδων μας, των παππούδων μας,
ακούγαμε διάφορα, είχαν των παλιών πολεμιστών, του 40. Εικόνες πολέμου είχαμε από το κινηματογράφο. Πηγαίναμε και εμείς πιτσιρικάδες, όπως όλοι. Βλέπαμε να εξελίσσονται πολεμικές ταινίες. Ταυτιζόμασταν φυσικά με τον πρωταγωνιστή, με τους καλούς. Και ξαφνικά βρεθήκαμε στην Κύπρο, 20 χρονών. Και όταν βρεθήκαμε στις μάχες, ήρθε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και μας φώναξε, νεαρέ στρατιώτη, εδώ είναι πόλεμος αληθινός, δεν είναι κινηματογράφος. Δεν είσαι ο πρωταγωνιστής που δεν σκοτώνεται. Εδώ υπάρχει θάνατος. Αίμα, πολύ. Και θα αντέξεις. Στα 20 μας χρόνια αντικρίσαμε τον διπλανό μας να πέφτει από τη σφαίρα νεκρός. Να διαλύεται από μια ρηπή πολυβόλου. Να κομματιάζεται από οβίδες. Να καίγεται από ένα πάλμα. Για σκεφτείτε λίγο. Ακούτε ένα περιστατικό για κάποιον άνθρωπο, γνωστό, φίλο, συγγενή, που από κάποιο ατύχημα, από κάποια ξαφνική ασθένεια, από κάποιο λόγο τέλος πάντων, έφυγε από τη ζωή. Και εκστασιάζεστε, παγώνετε. Ζητάτε αμέσως από αυτόν που έφερε την κακή είδηση να σας πει λεπτομέρειες. Πώς, τι έγινε, πώς, μα χτες μιλούσαμε, προχθές τρώγαμε μαζί. Τι έγινε, πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή. Γιατί, θέλει το μυαλό να καταλάβει, να εξηγήσει. Θέλει ψυχή να δεχθεί, να αποδεχθεί και να αφομοιώσει αυτή την απώλεια. Ότι δεν θα υπάρχει πια αυτός ο άνθρωπος μαζί σας. Και ρωτάτε, ξαναρωτάτε, ψάχνετε τις λεπτομέρειες. Εμείς αυτή την πολυτέλεια δεν την είχαμε. Όλα αυτά συμπυκνώθηκαν και συμπιέστηκαν μέσα μας και έγιναν οι εφιάλτες μας. Όλος αυτός ο θάνατος, όλο αυτό το κακό που εξελισσόταν έγινε ο εφιάλτες μας. Και δεν είχαμε την πολυτέλεια εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να μείνουμε εκεί. Με φόβο. Ναι, με φόβο. Παρόντος του φόβου μείναμε εκεί. Ο φόβος έγινε θυμός για όλο αυτό το κακό. Για αυτόν που το προκαλούσε. Για αυτούς που το προκαλούσαν. Ο θυμός τραβούσε τη σκανδάλη για να τους τιμωρήσουμε. Να εκδικηθούμε αυτό το αίμα. Και όλο αυτό το κακό μάζευε μέσα μας. Και δεν προλαβαίναμε να ζητήσουμε εξηγήσεις. Από ποιον άλλωστε. Δυστυχώς έχει επικρατήσει να γίνεται αμέσως αποδεκτό έπεσε υπέρ πατρίδος. Πίστεως και πατρίδος. Πώς, τι. Οι λεπτομέρειες για αυτόν τον άνδρα με όλα τα γράμματα κεφαλαία δεν έχουν καμιά σημασία και κανείς δεν τις ρωτάει. Εμάς μας βασανίζουν. Μείναμε εκεί, κάναμε το καθήκον μας, κάναμε αυτό που έπρεπε. Κάναμε αυτό που είχαμε μάθει, που είχαμε καλοκαιριθεί από γονείς, από δασκάλους, αξίους, πανάξιους δασκάλους, που δεν τους ένοιαζε πώς θα συνδικαλιστούν και πώς θα διεκδικήσουν, αλλά πώς θα μας μάθουν γράμματα, πώς θα μας κάνουν ανθρώπους, πώς θα περάσουν μέσα μας την πατρίδα, την αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα, πώς θα μας μάθουν να σεβόμαστε και να αγαπούμε. Να κάνουμε το καθήκον μας χωρίς να μισούμε. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Κι όμως μας το μάθαν. Δεν είχαμε μίσος για αυτούς που μας προκάλεσαν αυτά που μας προκάλεσαν. Έπρεπε όμως να μάθουμε. Έπρεπε να... Ήταν ανάγκη, όπως ανάγκη έχετε κι εσείς, όταν μαθαίνετε για μια απώλεια δικού σας ανθρώπου. Αυτή η ανάγκη με βασάνισε πολλά χρόνια. Για τον πόλεμο, για τις μάχες, ήμασταν προετοιμασμένοι.
μας είχαν πει οι δικοί μας, οι γονείς μας, ξέραμε. Για το μετά όμως, για αυτό το μετά, δεν μας είχε προετοιμάσει κανείς. Γιατί κανείς δεν ήξερε. Γιατί κανείς από τους παλιούς πολεμιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Εθνικής Αντιστάσεως, ακόμα και της Κορέας, όπως είπε ο φίλος ο Στέριος, ο κατηχωρήτης, ο καθηγητής, κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε βιώσει ένα τέτοιο μετά σαν το δικό μας. Είμαστε οι τελευταίοι πολεμιστές. Οι τελευταίοι άνθρωποι, Έλληνες πολίτες που πολέμησαν, που έλαβαν μέρος σε εθνικούς αγώνες. Και όταν γυρίσαμε, όσοι γυρίσαμε, όπως γυρίσαμε, περιμέναμε ένα χέρι να απλωθεί, να μας κρατήσει. Να βρούμε πάλι την περπατησιά μας. Να βρούμε λίγο χρόνο και λίγο και τον τρόπο να βρουν όλα αυτά που είχαν πιέσει την ψυχή μας, να βρουν το χώρο τους. Να τα βολέψουμε κάπως μέσα μας για να συνεχίσουμε να ζούμε. Γιατί ήταν εκεί. Ήταν διαρκώς παρόντα. Και είναι διαρκώς παρόντα. Για μας δεν ήταν κάποιοι που έχασαν τη ζωή τους. Ήταν ο Ηλίας, ήταν ο Γιώργος, ήταν ο Θοδωράκης, ήταν ο Πάμπος, ήταν ο Πανίκος, ο Κώστας, ο Θανάσης. Με όνομα, επώνυμο, με μορφή, με άγγιγμα, γιατί ζούσαμε μαζί. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Δίπλα-δίπλα στο θάλαμο. Δίπλα-δίπλα στις μονάδες. Όταν γυρίσαμε, η πολιτεία, μεθυσμένη από το κρασί της επιτυχίας, γιατί είχε συντελεστεί στην Ελλάδα η μετάλλαξη, κατά πολλούς μεταπολίτευση, όχι μόνο δεν μας άπλωσε το χέρι, όχι μόνο μας περιφρόνησε, μας απαξίωσε, όχι μόνο περιμέναμε να μιλήσει σε μας και να μιλήσει για μας, για να μάθει η κοινωνία ότι υπάρχουμε. Ότι όταν χρειάστηκε, όταν η πολιτεία, η πατρίδα μας κάλεσε στο υπέρτατο καθήκον, φωνάξαμε όλοι προθύμως και χαμογελαστοί, παρών. Δεν γιοτέψαμε, δεν φύγαμε. Φοβηθήκαμε, ναι, αλλά μείναμε εκεί. Και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Αυτό που επέτασε η ψυχή και η συνείδησή μας. Οι αρμόδιοι της πολιτείας δεν το ήθελαν. Δεν μας ήθελαν. Δεν μας ήξεραν. Δεν ήθελαν ούτε να μας ξέρουν. Μας είπαν κακώς γυρίσατε από εκεί. Έπρεπε να μείνετε εκεί πέρα. Γιατί? Γιατί είμαστε αυτόπτες μάρτυρες του εγκλήματος. Και δεν τους συμφέρει αυτό που ζήσαμε. Να το πούμε, να το φωνάξουμε. Έπρεπε λοιπόν να μας απαξιώσουν. Να ρίξουν λάσπη πάνω μας. Τόνους λάσπης. Για να μην έχει απήχηση. Για να μην έχει απήχηση και αποδοχή ο λόγος μας εσάς. Έλα μωρέ, ποιοι τα λένε αυτοί. Αυτοί οι παραξικοπηματίες. Ναι, ξυπνήσαμε ένα πρωί εμείς οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί βεβαίως και είπαμε, α, τι να κάνουμε σήμερα, δεν πάμε να κάνουμε ένα παραξικόπημα. Θα διαβάσετε μέσα στις σελίδες του βιβλίου ποιοι, πώς, πότε και γιατί σχεδίασαν, οργάνωσαν, μεθόδευσαν και εξετέλεσαν ένα τέτοιο άθλιο σατανικό σχέδιο που επέφερε την τραγωδία της Κύπρου και ολοκλήρου του ελληνισμού από τότε και μετά. Μέχρι το 1974, πάνω από το Αιγαίο δεν πέταγε ούτε τουρκικό κοράκι. Σήμερα έρχονται τα αεροπλάνα τους εδώ. Σε λίγο θα σταματούν να ανεφοδιάζονται. Τα πλοία φτάνουν στη Ραφίνα. Και εμείς περί άλλα τυρβάζουμε. Τραγουδάμε και χορεύουμε σαν τον Τζίτζικα. Ξέρετε, στην Κύπρο, στον πόλεμο, δεν ήμουν μόνος μου. Ήτανε πολύ εξ Ελλάδος, εκ Μητροπολιτικής Ελλάδος, οι συμπολεμιστές μου. Πολλοί ήταν εκεί.
αλλά δεν τους ξέρετε. Και δεν τους ξέρετε γιατί δεν σας έμαθαν ποτέ. Δεν σας μίλησαν ούτε για αυτούς, ούτε για το τι έκαναν. Δεν τους έδειξαν οι τηλεοράσεις. Δεν ήταν τραγουδιστές, δεν ήταν της κακιάς συμφοράς που προβάλλονται. Δεν είχαν ιδιαιτερότητες για να τους προβάλλουν. Σας είπε ο Στέργιος ο Κατηχωρήτης ότι πολλοί συμπολεμιστές και φίλοι κατέληξαν σε ψυχιατρία. Πολλοί νοσηλεύτηκαν, βγήκαν και άλλοι παρέμειναν εκεί και παραμένουν ακόμα. Οι εχμάλωτοι που τους βάφτισαν αγνοούμενους για να αποποιηθούν των ευθυνών τους, σαπίζουν ακόμα στα κολαστήρια των τουρκικών φυλακών και κανείς δεν μιλάει για αυτούς. Μα ζουν ακόμα αυτοί. Εμείς γιατί ζούμε. Εγώ γιατί ζω. Ήμουν εγώ καλύτερος από αυτούς. Από αυτούς που τους εχμαλώτους ή από τους πεσόντες. Ήμουν πιο άξιος, πιο ικανός. Τίποτα καλύτερο δεν είχα εγώ από αυτούς. Πιο άξιοι, πιο ικανοί, πιο καλοί από όλους εμάς. Κι όμως, κανείς, δεν τους ξέρει κανείς. Λύθη. Ας κοιτάξουμε τώρα να οικονομήσουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Με αυτά γαλουχήθηκε όλες οι επόμενες γενιές. Τι θα φάμε, πώς θα γίνουμε πλουσιότεροι χωρίς να δουλέψουμε. Πώς θα οικονομήσουμε, πώς θα, πώς θα κάνουμε για τον εαυτό μας κάτι. Και τσιμουδιά κουβέντα για το καθήκον, για την πατρίδα. Δεν τους ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, αλλά όπως σας είπα, οι συμπολεμιστές μου είναι δίπλα σας. Και σήμερα έχετε την ευκαιρία να δείτε μερικούς από αυτούς, να τους σφίξετε το χέρι, να τους μιλήσετε και να τους θυμάστε. Όταν τους ξαναδείτε στο δρόμο σας. Έχω τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να είναι μαζί μας εδώ ο διοικητής της μονάδας μου, ο εξαίρετος αξιωματικός αρχηγός της Σχολή Ευελπίδων και ένας αξιωματικός που με θαυμαστή ψυχραιμία οργάνωσε τη μονάδα μας εν ρηπή οφθαλμού. Έδινε διαταγές πολύ ήσυχα, πολύ πιελές και δεν γινόταν πόλεμος. Και ανεδείχθη η μονάδα μας, χαρίς σε αυτό τον γενναίο και σπουδαίο αξιωματικό, η πιο συγκροτημένη μονάδα, τουλάχιστον από τα θωρακισμένα. Και όχι μόνο. Με τις διαταγές του, με τον τρόπο που χειρίστηκε τον πόλεμο και τον πενιχρό οπλισμό που είχε, τα Μάρμον Χάρικτον, είχαν οργώσει το Ελαλαμέν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα είχαν φέρει εκεί, για να πολεμήσουμε αυτά. Και όμως πολεμήσαμε με αυτά. Είχαν ένα δίλιμπρο πυροβόλο. Χτύπαγε στο τουρκικό άρμα και δεν του βγάζει ούτε την πογιά. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να χτυπάμε τις ελπίστριες και να τα κινητοποιούμε. Είναι ο στρατηγός πολλών αστέρων στην ψυχή μας και στη συνείδησή μας, ο Περικλής ο Κορκότζελος. Στρατηγέ, έλατε πάνω, σας παρακαλώ. Ανδρέα. Πάμε. Από εκεί. Ακούσατε για το άρμα. Ένα άρμα, πέντε παλικάρια, πέντε παιδιά, 20 χρονών, 21 εκεί περίπου. Τι έκαναν, γιατί σας το έχουν κρύψει, ξέρετε, για να μην έχουν οι επόμενες γενιές πρότυπα. Πρότυπα ανδρείας και ηρωισμού. Για να ενσπείρουν φόβο μέσα σας ότι ο Τούρκος θα μας φάει, θα μας κάνει, θα μας ράνει. Ποιος Τούρκος, πέντε παιδιά και μια επιλαρχία απέναντί τους και πίσω χιλιάδες στρατός πεζικό. Καθυλωμένοι από πέντε παιδιά. Όχι, αυτό δεν πρέπει να το ξέρετε. Πρέπει να ξέρετε άλλα πράγματα. Όπως είπε ο
στρατηγός για τον Ζάκ και για τον Γρηγορόπουλο και για οποιονδήποτε άλλο έχει ανακηρυχθεί ήρωας στις μέρες μας και όλους τους άλλους με τις ιδιαιτερότητες. Ο Ανδρέας ο Κριθάρης, το μέλος του πληρώματος, ολοχίας και φίλος μου, είναι εδώ μαζί μας. Έλα πάνω, Ανδρέας, παρακαλώ. Δεν τον είδα, αλλά νομίζω ότι είναι εδώ ο Νίκος ο Τούντας. Νίκο, είσαι εδώ. Έλα εδώ. Είναι ο οδηγός του άρματος που με δεξιοτεχνία έκανε αυτά που έκανε που ακούσατε προηγουμένως από τον Κώστα τον Μπρέκα. Αυτοί οι άνδρες εδώ δίπλα είναι, δείτε τους καλά, 20 χρονών, 5 άτομα μέσα σε ένα άρμα, παρμένο από τους Τούρκους, έκαναν ό,τι ακούσατε από τον Κώστα τον Μπρέκα, ό,τι έκαναν και ό,τι θα διαβάσετε μέσα στο βιβλίο. Ακούσατε και είδατε ένα σήμα της ΚΙΠ Κύπρου, το οποίο έλεγε ότι οι Τούρκοι έρχονται. Και το ΓΕΦ δεν ανησυχούσε. Το κλιμάκιο της ΚΙΠ στην Κυρίνια, που ήταν το μάτι και το αυτί του στρατού, του ΓΕΦ, της πολιτείας, ποια πολιτεία, προειδοποιούσε καιρό πριν και έλεγε «ετοιμάζονται οι Τούρκοι, ετοιμάζονται για πόλεμο, μην το αγνοείτε, λάβετε τα μέτρα σας, κάντε αυτό που πρέπει». Οι άνθρωποι αυτοί μέρα νύχτα επί 24 ώρου βάσεως παρακολουθούσαν με πενιχρότατα για την εποχή μας σήμερα μέσα, αλλά άριστα εκπαιδευμένοι παρακολουθούσαν τον εχθρό, κατέγραφαν κάθε του κίνηση και την έστειλαν σε Αθήνα και Λευκωσία, οι οποίες βέβαια περί άλλα ετήρβαζαν για αυτές. Ο αξιωματικός εκείνος στη Γκυρίνια που έδινε αυτές τις πληροφορίες και προειδοποιούσε και που μπορούσε, αν τις αξιοποιούσε η πλευρά μας, να αποτρέψει την εισβολή και να τιμωρήσει τον Τούρκο, παρόλες τις βοήθειες που είχε από όλο τον κόσμο, Αγγλία, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, δηλαδή Αμερική κτλ. Ήταν ο εξαίρετος αξιωματικός ο Αλέξανδρος ο Σημειοφορίδης. Κύριε Αλέξανδρε, ελάτε εδώ μας. Ακούσατε για τον ατρόμητο λοχαγό του μηχανικού, παρακαλώ, το Σωτήρη το Σταυριανάκο, την υπογραφή του οποίου με το αίμα του δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Ένας στρατιώτης κοντά του είναι ο σημερινός πρόεδρος του συνδέσμου μας, ο Αντώνης Οδούλας. Αντωνέλα, πάνω σε παρακαλώ.
Πριν πολλές μέρες μου τηλεφώνησε ένας εκ Κύπρου και μου είπε «Είμαι ο καλής καλής». Είχα να τον ακούσω 49 χρόνια. Ήρθε και είναι εδώ μαζί μας. Είμαστε μαζί στην ίδια μονάδα. Είναι Κύπριος στην καταγωγή και πολέμησε. Καλή, σε παρακαλώ, δεν σε βλέπω που είσαι, αλλά έλα πάνω. Συναντήσεις με το στρατηγό, με το διοικητή μας, γίνονται και αυτές μετά από 49 χρόνια. Θέλω να καλέσω τον Τάσο, τον Γιαλαμά. Τάσο, σε είδα κάπου προηγουμένως, αν είσαι εδώ, έλα επάνω. Το Χρήστο τον Κοτρόπουλο. Ούτε ο Χρήστος είναι εδώ. Και ο Γιώργος ο Βουτσής. Ο Τάσος ο Αποστό. Εδώ είναι, ναι, τις έρχονται. Έλα, Χρήστο, επάνω, σε παρακαλώ. Ακούσατε επίσης ότι κάποιοι τεχνίτες αρμάτων πολεμούσαν άοπλοι με όπλα τους τα κατσαβίδια, τις πένσες και ό,τι άλλο μπορούσε να εφεύρει το μυαλό τους. Τάσο Αποστόλου, πού είσαι. Ήταν ένας από αυτούς. Τάσο Αποστόλου, αν είσαι εδώ. Δεν ξέρω πού είναι, δεν τον βλέπω. Δεν μπορούσε. Α, δεν μπορούσε. Ο Χρήστος ο Πανταζώνας. Αν είσαι εδώ, Χρήστο. Κάποια στιγμή τον είδα. Όλοι εμείς, αυτοί οι αγαπημένοι φίλοι μου και συμπολεμιστές μου, είναι λίγοι, αλλά είναι μερικοί, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που βρεθήκαμε τότε στην Κύπρο. Και η παρουσία τους εδώ σημαίνει ότι υπάρχουμε, είμαστε εδώ και είμαστε αποφασισμένοι να μη σιωπήσουμε. Εγώ με το βιβλίο μου δεν σιωπώ πια. Θα μιλάω και από τον τάφο μου. Αυτοί οι άνδρες εδώ δεν έγραψαν απλώς ιστορία. Είναι η ίδια ιστορία. Μετά θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε μαζί τους. Θέλω να σας πω ότι η παρουσία σας εδώ σήμερα δεν είναι... Δεν μου βγάζει απλώς ένα ευχαριστώ. Δεν είναι απλώς ένα ευχαριστώ που μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνομαι για αυτό που μου δημιουργήσατε όλοι εσείς με την παρουσία σας. Και εσείς που ακουμπήσατε και αναδείξατε το βιβλίο μου. Αυτό το βιβλίο που έχει πάρα πολύ πόνο. Πόνεσα πολύ για να το γράψω. Είναι μεγάλο το βάρος. Το ενδιαφέρον σας για να μάθετε την αλήθεια είναι για μας που έχουμε τόσες πληγές μέσα μας και από τον πόλεμο, αλλά και από το μετά. Είναι για μας σαν το λάδι και το κρασί του καλού Σαμαρίτη στις πληγές του ανθρώπου που πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ και περιέπεσε σε ληστές. Σε ληστές περιπέσαμε κι εμείς. Σε ληστές κρατικούς, πολιτικούς και πολιτιακούς. Να ξέρετε και να θυμάστε ότι κάθε φορά που θα μιλάτε
Για ό,τι μάθετε από το βιβλίο και για ό,τι ακούσατε και είδατε σήμερα εδώ, για μας θα είναι σαν να πλώνετε το χέρι σας και να σηκώνετε λίγο. Λίγο από το βάρος μας. Λίγο από το βάρος της ψυχής μου. Της ψυχής μας. Οι συμπολεμιστές μου και εγώ σας ευγνωμονούμε. Δεν σας ευχαριστούμε απλώς που είστε εδώ και που βλέπω ότι είστε έτοιμοι να γίνετε κήρυκες της αληθείας. Ο Θεός να σας έχει καλά. Επειδή είμαστε Έλληνες, δεν μπορούμε να κλείσουμε έτσι την εκδήλωση. Πρέπει να πω πριν από αυτό ότι, και ζητώ συγγνώμη για την παράληψή μου, ότι ακούσατε για τον Λεωνίδα της Κυρίνιας, τον λοχαγό Νικόλαο Κατούντα, ο οποίος έμεινε εκεί, αλλά είναι παντού, κυρίως στις ψυχές μας. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή σήμερα να είναι εδώ μαζί μας η πανάξια σύζυγός του, η κυρία Σταυρούλα Κατούντα. Σας παρακαλώ, ελάτε πάνω. Ελάτε. Η σεμνότητά της δεν της επιτρέπει να σηκωθεί και να έρθει εδώ μαζί μας, αλλά ο κόσμος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ για να ακούσουν την αληθινή ιστορία της Κύπρου, θέλουν να σας δουν, κυρία Κατούντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Τότε πλωτάρχης Λευτέρης Χανδρινός άφησε πίσω του δύο κόρες, τη Μάγια και την Εύη. Είναι οι κόρες του ανθρώπου θρύλου, του Ελευθερίου Χανδρινού, που θα διαβάσετε μέσα στις σελίδες του βιβλίου τι έκανε και τι μας άφησε. Θα εκπλαγείτε, θα θυμώσετε, θα κλάψετε, θα καμαρώσετε και θα εξαγριωθείτε με αυτά που του έκαναν αυτού του τεραστίου μεγέθους ήρωος της πατρίδος μας, του Ελευθερίου Χανδρινού. Ούτε η Εύη με τη Μάγια θέλουν να ανέβουν. Κυρίες και κύριοι, ας ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση με τι άλλο, με τον εθνικό μας ύμνο. Σηκώστε το. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πιάνε γραϊκτική. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνο καριέρα και στα πρώτα αντιδομένη και ελευθερία και στα πρώτα αγριωμένη χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο ελευθεριά. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Κύπρος! Η Κύπρος θα ελευθερωθεί ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ.
ελπίζει μου έχεις πει, δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι έχεις πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αντίχες πει,